samanoradio.gr. Η τροφή στα αυτιά μας. Δώστε τα χεράκια λίγο. Έτσι. Γιατί είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δείξα. Που σε κρατά ζωντανό. Δεν είναι η Κύρια, η μάγισσα του σεξ ιδέα. Η Καλυψό, η ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δείξα. Είναι η δείξα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δείξα. Είναι η δείξα για καθαρό ουρανό. Δεν είναι φίλοι, ξενύχτια, τσιγάρα, ποτά. Οι μουσικές, οι μουσικές γύρω απ' την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούρια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δείξα. Είναι η δείξα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δείξα. Είναι η δείξα για καθαρό ουρανό. Πολύ καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Η ξενιδιά, η τουρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει απ' το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα. Να είμαστε και πάλι εδώ Δευτέρα. Πολύ σοβαρή είσαι, δε σαντέ. Εσύ δεν μου πες να είμαι σοβαρή. Και αϊκίνητη. Και αϊκίνητη. Έλα τώρα με έκοψες, το χάλασες. 12 Ιουλίου λοιπόν. 3 λεπτά μετά τις 6. Δεν μπορώ άλλο, εντάξει, έλεος. Και είστε συντονισμένοι στο Samano Radio και ακούτε Radio Pin Project με τον Νίκο, τη Γεωργία και την Αλίκη που θα έρθει τώρα σε λίγο στην παρέα μας. Μην την παρεξηγείτε, δεν είναι καλά η Γεωργίτσα. Make me think of you.
always realize with every new sunrise that you are with me everywhere. I've never ever known a love that lasted beyond the thrill of a first kiss. This love of ours has utterly surpassed it, and now my bliss. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Όχι, δεν είπαμε. Σου διέφυγε. Είδες. I'm far from home. I am never quite alone. Whenever we're apart, you're always in. Να πω μεγάλη εβδομάδα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Γιατί λένε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει ζεστούλα. Ανεβασμένη. Από τα μέσα της εβδομάδας νομίζω ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εντάξει, μετεωρολόγος δεν είμαι, αλλά κυλάει το καλοκαίρι. Εγώ αυτό λέγαμε και το Σάββατο. Λοιπόν, έχουμε και νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία δεν είναι η Δανία, δεν είναι ούτε και η Αγγλία βέβαια. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πολύ έτσι πως ήρθε ο τρόπο, με τον τρόπο που ήρθε. Έμεινα ξύπνης μέχρι το βράδυ, μπορεί να σκουντούφλαγα το πρωί, αλλά το ευχαριστήθηκε η ψυχούλα μου. Και έκανα και τα ανάλογα story στο Instagram και τους γλέντισε κανονικά. Μα τώρα home και home, it's coming to home και σιγά το σπίτι ρε φίλε. Άντε να πούμε τώρα, ούτε εγώ είμαι καλά. Αυτό και ήταν η ανθρωπογνωσία το χθεσινό. Πώς ήταν οι Άγγλοι, όλο το γήπεδο κόκαλο. Χάσανε το κύπελο, πλακώσανε τους καημένους, όχι όλοι, αλλά κάποιοι Ιταλοί φάγανε τις μάπες τους, γιατί τόλμησε η ομάδα τους να νικήσει εντός έδρας. Οι πλατείες όλες γύρω από το Wembley πνιγήκανε στο σκουπίδι. Και ρατσισμός και This is England, θα έλεγα εγώ. Αυτό είναι το σπίτι τους. Αυτό είναι το σπίτι, να το χαίρονται. Θέλουν λοιπόν και πρωτάθλημα. Ρεούστ, ένα η Ελλάδα, κάνε ένα η Αγγλία. Αυτό λέγανε. Ξεχάσαμε να πούμε καλησπέρες επιλεκτικές στην Έρση, στους φανατικούς δηλαδή, στον Αποστόλη, στον Τιμ. Καλώς ήρθατε, κάτσε να μπω και στο Ρουφιάνο να δω από πού αλλού έχουμε ακροατές. Την Αγγλία έχουμε, μάλλον όχι, το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, Πορτογαλία, ο Αποστόλης, Ολλανδία και από την... Α, έχουμε και από τη Δανία, έλα ρε, μπράβο. Να μας χαιρόμαστε. Δανία, Ολλανδία, Αγγλία, Πορτογαλία και Ελλάδα είναι συντονισμένοι στο Σαμάνο Radio. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Σχολιάζει ο Αποστόλης εδώ στο πολύ εύστοχα στο chat. Του Αμερικάνου λέει, του λέμε Αμερικάνου. Του Άγγλου πώ θα του λέμε? Λοιπόν, δικό σα. Δεν ξέρω. Σκεφτείτε το και καταθέστε το γραπτό στο chat. Μία παραλλαγή του Λόρδου. Α, το βρήκα. Εγώ καταθέτω τη δική μου πρόταση. Για πες. Η Πόρδη. Από το Λόρδι. Πόρδι, λοιπόν, γιατί Λόρδι δεν είναι, οι Λόρδι δεν κάνουν έτσι.
να φεσμά. Σε κούτε σινό και μόνο βάει. Τζέτσι να μάει μη μα Εγώ τα έγραψα και χθες ότι ένας λαός που έχει φέρει στην ιστορία, στη γαστρονομική ιστορία, τα ζυμαρικά και την πίτσα, αν και, ερίζουν η καταγωγή της πίτσας και όλα αυτά, δεν είναι ιταλική και όλα αυτά, άμα πεις πίτσα, το μυαλό σου πάει στην Ιταλία, δεν πάει, δεν ξέρω από πού βγήκε, ποιος τον πρώτο ξεκίνησε. Λοιπόν, σε ένα λαό που έχει φέρει στη γαστρονομική κουλτούρα την πίτσα και την πάστα, λοιπόν, αξίζει πολύ περισσότερα. Άρα οι Άγγλοι όταν βλέπουν τον αγώνα, τι τρώνε? Έλα μου, ντε. Εσύ, τι τρως? Τι να τρώει καημένη. Parco nel mar, lejos de ti. El horizonte, línea sin fin. Ανθρωπογνωσία λοιπόν, μέρος 12ο εσίως. Έχουμε μπει πλέον Νότια Αμερική. Έχουμε αφήσει πίσω μας Κεντρική Αμερική. Ο λίγον τι από Καραϊβική, λόγω Κούβας. Πλέον μπαίνουμε Νότια Αμερική. Κολομβία. Κολομβία. Και για όσους έχουν έρθει πρώτη φορά στην παρέα μας, να ανακεφαλαιώσουμε ότι τις τελευταίες 11 εκπομπές ασχολούμαστε με ανθρωπογνωσία, με ανθρώπους, με ντόπιους που γνωρίσαμε ή με άλλους ταξιδιώτες, στις χώρες που ταξιδέψαμε, στην Αφρική και στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Αυτά. Και τα παίρνουμε χώρα-χώρα, δηλαδή ανάλογα με τη διαδρομή που καλύψαμε. Πρώτα το γύρο της Αφρικής, τώρα την κάθοδο από Βόρεια προς Νότια Αμερική. Έχουμε φτάσει Κολομβία. Όσοι χάνετε εκπομπούλες ή θέλετε να τις ξανακούσετε, ή τέλος πάντων δεν βαριέστε, με το Radio Pin Project μπαίνετε στο YouTube, πληκτρολογείτε Radio Pin Project και βγαίνουν οι εκπομπές. Μόνο τρεις λείπουνε, κατά τα άλλα. Και ξαναθυμάστε ή ακούτε για πρώτη φορά αυτά που σχολιάζουμε εδώ πέρα, που γράφουν τα παιδιά στο chat. Αυτά. Έρση, παίρνεις πόντους γιατί είσαι ειλικρινής. Γιατί εσύ λες, τραγούδι, πάω για μπάνιο. Αυτό πάω για καφέ. Τάκ, καλησπέρα, καφεδάκι. Πού να φτάσεις, ότι φτάσαμε στο 12η εκπομπή για την ανθρωπογνωσία. Λοιπόν, δεν πειράζει, έχουμε πει και την προηγούμενη και το Σάββατο είπαμε ότι δεν υπάρχουν απουσίες μέχρι τον Αύγουστο, τουλάχιστον στους φανατικούς ακροατές, γιατί καταλαβαίνουμε, πάτε τις διακοπούλες σας, πάτε τα day trips. Να πάτε, από Σεπτέμβριο σας θέλουμε. Τώρα είμαστε χαλαρά και εμείς ακόμα ζεσθενόμαστε. Έτσι, μπράβο. Διακοπάρει η Έρση και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, και να μας πεις και καμία τέτοια να ζηλέψουμε. Και εμείς και όσοι μας ακούνε. Δεν έχει απουσίες. Συνεχίζουμε όπως είμαστε. Και όσοι είμαστε. Και ειδικά για τον Αύγουστο, εκεί θα είμαστε ακόμα πιο χαλαροί με τις απουσίες. Τον Αύγουστο μπορεί και εμείς να το κλείσουμε το μαγαζί, δεν ξέρω. Λες. Θα ρωτήσουμε το θείο. Ο θείος μπορεί να γυρίσει να δουλεύει, ξέρω εγώ. Αν και ακούγονται λίγο δυσίωνα τα πώς το λένε, οι κακές γλώσσες τέλος πάντων περί νέου lockdown, τοπικού lockdown, υποχρεωτικού εμβολιασμού, τέταρτο, πέμπτο κύμα. Έχουμε το κύμα του Πιερίδη. Έχουμε το οποίο, εντάξει, καμία σχέση με τα κύματα του Δουνάβεως, να πούμε, και τα κύματα του Κολοϊού. Οπότε, ναι, χίλιες φορές τα κύματα του Πιερίδη παρά τα κύματα του κορονοϊού. Τέταρτο έρχεται τώρα, νομίζω. Λοιπόν, δυσίωνες οι προβλέψεις, άσχημα τα νέα. Μάλλον ξανά έρχεται καραντίνα, κυρίως για τους ανεμβολίαστους. Θα έχουμε επιστοποιητικό υγειονομικών φρονημάτων. Τι είσαι εμβολιασμένος, περνάς, τι είσαι ανεμβολίαστος, σπίτι σου.
Λίγο άσχημα όλα αυτά, λίγο άκομψα. Αλλά ναι, αυτή θα είναι η καθημερινότητα και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Οπότε διακουπάρουμε μέχρι τον Αύγουστο για να αντέξουμε από τον Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό είναι το point. Θες να σχολιάσεις κάτι? Εγώ θέλω να πω απλά που λέει ο Αποστόλης, άμα θα πάτε διακοπές μετά να έρθετε να μας πείτε πώς θα περάσατε. Ας εμάς αναφερότανε. Μάλλον. Α, και μας ότι εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Εμείς, Αποστόλη, έχουμε κάνει τόσες διακοπές στη ζωή μας. Δηλαδή 7 χρόνια ταξιδεύαμε, άλλα 7 χρόνια αντέχουμε χωρίς διακοπές. Στα 7 χρόνια θα έρθω να σου πω, ξέρεις τι, τώρα κουράστηκα, θέλω να πάω να κάνω διακοπές. Όχι μόνο αυτό. Απλά δεν ξέρω πλέον το καλοκαίρι. Ούτε και εμένα δεν μου κάνει αίσθηση. Προσωπικά. Θα προτιμήσω να πάω πιο μετά διακοπούλες. Ναι, off season. Επειδή πολλά μέρη τα είδαμε off season στο ταξίδι, χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σχεδιάζουμε, ναι. Ίσως γι' αυτό δεν σου κάνει την αίσθηση. Ναι, και στα περισσότερα από αυτά ψάχναμε να είναι και off season. Ναι, σωστά. Και για να το ευχαριστηθείς λίγο καλύτερα και για πιο οικονομικά. Όπως θυμάμαι που ψάχναμε, αλλά τελικά δεν φτάσαμε ποτέ στη γη του Πυρός. Ναι, το σχέδιο ήταν να πάμε... Το σχέδιο ήταν να πάμε, ναι, χειμώνα και όχι, δηλαδή να πάμε μετά τα Χριστούγεννα, μετά τις γιορτές, γιατί τότε μας είχαν πει όλοι ότι γίνεται ο χαμός. Κοίτα, ή off season ή όπως το λένε στους αξιωτικούς οδηγούς, τα shoulder months, τους ενδιάμεσους μήνες δηλαδή. Mm. Και σε πολλά μέρη, δηλαδή και για την Ελλάδα, όταν μας ρωτάει κάποιος, του λέμε θα έρθεις ή Μάιο ή Σεπτέμβριο. Οκτώβρη, δεν θα έρθεις Ιούνιο με Αύγουστο. Έρση, την Εύη την θεωρείς διακοπομέρος, ίσως. Έλα, Έρση, έλα. Κοίτα, μια φορά. Η αλήθεια είναι για κάποιον που μένει Αθήνα. Στην Αθήνα, εντάξει, εμείς που είμαστε Εύη, η θάλασσα είναι δίπλα. Ας έρθουν να κάτσουν λίγο στα Λιβέρη. Πάμε και με τα πόδια. Και το καλοκαίρι είναι ωραία εδώ πέρα. Εντάξει. Ορίστε, τα λέει και Αποστόλη. Σαν το Λιβέρη δεν έχει. Έχει μπει στο νόημα. Από τη μακρινή Λισαβόνα, μας λιδωρεί, μας εμπέζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Λοιπόν, okay. Πάντως στο ταξίδι πλάκα-πλάκα, μιας και θα μιλήσουμε για την Κολομβία σήμερα, κάνω γέφυρα, δίνω πάση και τα λοιπά. Κοιτάξαμε να μπούμε Κολομβία σε μια πολύ hot περίοδο, το Πάσχα, το καθολικό Πάσχα, ναι. Όπου κοίτα, πραγματικά που και να πήγαινες γινόταν ο χαμός του χαμού. Αυτό θα έλεγα. Αλλά τώρα, θέλαμε... Λατινική Αμερική συν καθολικό Πάσχα ίσον πανικός. Κανονικά. Αλλά θέλαμε να το δούμε αυτό το πανικό, θέλαμε να δούμε τους εορτασμούς. Ναι, επειδή θα ήμασταν κάπου μεταξύ Παναμά και Κολομβίας, διαβάζοντας λίγο ταξιδικούς οδηγούς, είδαμε ότι καλύτερα 1000 φορές Κολομβία παρά Παναμά. Και τη μεγαλύτερη κουλτούρα έχει. Καλά, θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει και η Κωνσταρίκα ή Νικαράγουα πιο πίσω. Και η Κωνσταρίκα δεν νομίζω να... Αλλά ναι, θέλαμε να δούμε τους εορτασμούς, οπότε γι' αυτό αποφασίσαμε ότι okay, εντάξει, μπαίνουμε. Και μπήκαμε. Έχουμε μείνει στο τρελό παρεάκι, στους δύο Νοτιοαφρικανούς, με τις μηχανές και τον Θεούλη, τον Μάρκ, τον Καναδό. Με τα bitcoin, τους ξεχασμένους κωδικούς. Λοιπόν, τον πιο γενναιόδωρο τσιγκούνι που κυκλοφορεί. Και με τους οποίους συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Μέχρι να ξεκινήσουμε δηλαδή να ειχνηλατούμε την Κολομβία και τους Κολομβιάνους, συνεχίζουμε με αυτούς. Mm-hmm. Για πολύ λίγο, για να μην κάνω. Α, όχι. Τους εορτασμούς που τους κάναμε, που περάσαμε στο Μομπός, ήμασταν μαζί με τους. Ναι. Μετά άλλη καμιά εβδομάδα. Μετά πήγαμε πάνω στο Βορρά, στη Μίνκα, που βγάλαμε, κάναμε, εκδώσαμε το βιβλίο. Ναι, μπράβο. Στην Κολομβία είχαμε την ευτυχή συγκυρία, να το πω, να πατήσω το κουμπάκι. Βασικά το e-book δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα ψηφιακό αρχείο, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει ημέρα έκδοσης. Απλά λες, το εξέδωσα. Το τελείωσα, έγραψα, ναι. Και απλά πάτησα το μαγικό κουμπάκι και έστειλα ένα email σε, δεν ξέρω, 200-300 άτομα και λέω, εκδοθήκαμε. Αυτό είναι, όποιος θέλει να το πάρει, μας φυρά εκλέφτηκα. Και η πόλη, το χωριό στο οποίο έγινε αυτό, λεγόταν Μίνκα, ένα έτσι τροπικό μέρος. Και ήταν λίγο έτσι ορόσημο για το ταξίδι.
Εκεί εκδόθηκε το ψηφιακό, το e-book, το ηλεκτρονικό βιβλίο. Βέβαια το hard copy δεν διαφέρει σε τίποτα, το ίδιο είναι. Και εδώ να κάνω και μια μικρή παρένθεση ότι έχω καταφέρει να δώσω δύο στην Ελευθερία και στην Αθηνά και χρωστάω άλλο ένα στον Ιάκωβο. Τον οποίο Ιάκωβο προσπάθησα δύο φορές να τον βρω, δεν τα καταφέραμε. Και πρέπει αυτή τη βδομάδα να τον συναντήσω, να του δώσω το βιβλίο του. Άντε, έχεις μπει τρίτη βδομάδα. Ξεφτύλα. Νιώθω ξεφτύλα. Λοιπόν, οπότε μπαίνουμε, έχουμε μπει Κολομβία. Σωστά. Σωστά, πολύ σωστά. Και φεύγουμε σφαίρα από Καρταχένα. Για Καρταχένα δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Πανέμορφη ήταν, απλά δεν κάτσαμε πολύ γιατί βιαζόμασταν, γιατί είχαμε σχεδόν μπει στη μεγάλη εβδομάδα και θέλαμε να προλάβουμε να φτάσουμε στο Μονπός, ένα πολύ μικρό νησάκι, γιατί πήγαμε με τέτοιο, όχι δεν είναι πήγαμε με βάρκα, απλά ήμασταν από την άλλη πλευρά. Ναι, η πρόσβαση χρειαζόταν για να μην κάνουμε τον κύκλο, ναι, μετά θυμήθηκα ότι πήραμε τη το πλοιαράκι αυτό τι ήταν για να πάμε εκεί, αλλά μετά φύγαμε ο δικός μας. Φύγαμε ο δικός προσβορά. Ναι. Το Μονπός ήταν ένα πάρα πολύ μικρό χωριό, γραφικότατο, υπέροχο, πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο. Στο οποίο καταλήξαμε μέσω ταξιδιωτικού οδηγού. Δηλαδή έλεγε ότι αν θέλετε να γιορτάσετε, να δείτε παραδοσιακό Πάσχα στην Κολομβία, θα πάτε ή στο Μονπός που ήταν ψιλοκεντρικά, βόρεια κεντρικά, ή σε μια πόλη που ήταν τερμανότια. Στο Καλή, δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν πάρα πολύ μακριά από την Καρταχένα. Πώς κάναμε 2-3 μέρες να φτάσουμε, αλλά η άλλη πόλη ήταν πάρα πολύ μακριά, δεν βόλευε. Ναι, με τίποτα, όχι. Γι' αυτό και φύγαμε άρον-άρον την Καρταχένα για να φτάσουμε στο Μονπός. Κάτσαμε στην Καρταχένα, κάτσαμε 2-3 μέρες. Δύο. Και ούτε νομίζω. Αποκλείεται. Περίμενε. Καθίσαμε στην αρχή μέχρι να βγάλουμε. Μέχρι να έρθει το αυτοκίνητο. Ναι, αλλά δεν πήγαμε στην. Και στην παλιά πόλη περπατήσαμε, οκ. Okay, ναι, αυτό είναι ότι να δούμε την Καρταχένα, την παλιά πόλη, την όμορφη, δηλαδή το όμορφο σημείο της Καρταχένα, για μία μέρα πήγαμε μόνο. Αν θυμάσαι. Λοιπόν. Και φύγαμε για Μονπός. Αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν η ζέστη που είχε. Ζεστική υγρασία. Και πολύ. Ναι, δεν θέλουμε να μας πεις για το Μονπός, ανθρωπογνωσία. Απλά κάνουμε. Ήθελα να το πω γιατί δεν είχαμε ξανανιώσει σε άλλο μέρος τόση ζέστη και τόση υγρασία. Λοιπόν, οι Κολομβιάνοι, σαν γενική εντύπωση, γνωρίσαμε αρκετούς Κολομβιάνους, περάσαμε χρόνο μαζί τους, μπήκαμε στα σπίτια τους, τους μαγειρέψαμε μουσακά. Οι Κολομβιάνοι, σαν γενική εντύπωση, είναι πάρα πολύ ωραίος λαός. Πάρα πολύ ωραίος λαός. Ανοιχτός. Πολύ ανοιχτός, έξω καρδιά. Φιλόξενος. Ναι. Δεν θέλει πολλά για να σπάσει τον πάγο. Θα έρθει να σου μιλήσει. Όχι, ναι. Λοιπόν, στην Κολομβία. Κάτι σαν τους Μεξικανούς ήταν. Ναι. Απλά πιο γοητευτική. Η Κολομβιανή. Όχι μόνο εξωτερικά εμφανισιακά. Και εσωτερικά. Αν μπορείς να πεις γοητευτικό. Εγώ δεν θα το προσδιορίζα έτσι. Όχι ότι δεν είναι, απλά δεν τάξη, το. Απλά μου θύμισαν λίγο τους Μεξικανούς, αυτό θυμάμαι. Ότι ναι, πολύ με πάρα τους Μεξικανούς. Πολύ, ναι. Στο έξω στο καρδιά, κομμάτι το επικοινωνιακό. Ακριβώς, το επικοινωνιακό αυτό, κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, εμείς στο. Αυτό που έγινε τώρα. Η Κολομβία είχε πάρα πάρα πολύ ωραία χωριουδάκια. Λοιπόν, το πιάνω από την αρχή για να ρίξω γέφυρες. Πολύ ωραία γραφικά χωριουδάκια. Σε ένα από αυτά γνωρίζουμε ένα ζευγάρι Αργεντίνων, την Καμιλά και τον Μαριάνο. Mm-hmm. Ωραία παιδιά, νέα, φρέσκα προσωπάκια, ειδικά η Καμιλά έτσι ήταν και πιτσιρίκητε πιο νέα παιδιά από εμάς. Με ένα βανάκι αυτοί ανεβαίνανε. Συναναστραφήκαμε, έτσι κάναμε λίγο παρέα. Και θυμάμαι, πάμε και τους συναντάμε ξανά σε ένα άλλο γραφικό χωριουδάκι. Ναι. Στο οποίο γραφικό χωριουδάκι σμίγουμε ξανά με τους Νοτιοαφρικανούς. Αλλά πού θέλω να καταλήξω τώρα. Ή
Τους Αργεντίνους τους ανέφερα αφενός γιατί ήταν ένα ζευγάρι ταξιδιωτών που γνωρίσαμε και έτσι συναναστραφήκαμε. Για τους δύο Αργεντίνους η Γεωργία κάνει κροσέ, πλέκει. Οπότε ο Μίχνους του έχει χαλάσει η φωτογραφική μηχανή και παίρνει μια καινούρια. Και εκεί μεταξύ, πώς το λένε, βλακείας και βαρεμάρας και όλα αυτά, του λέει η Γεωργία, θα σου πλέξω μια θήκη για να βάλεις το φακό. Ήταν αυτές οι φωτογραφίες μαζί που είναι σώμα και φακό, έτσι ένα μακρό πράγμα. Και κάθεται η Γεωργία και του πλέκει ένα... σαν καπότα ήταν αντικειμενικά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχω φωτογραφία. Λοιπόν, και του πλέκει ένα μια πάρα πολύ ωραία θήκη, χειροποίητη, και να βάλει το φακό. Και το βλέπει αυτός και ξετρελαίνεται και λέει, ρε εσύ τι ταλέντο που έχεις και τι γαμάτι που είσαι και τι λέει, δεν κάνεις frisbee. Και μας δίνει την ιδέα να κάνουμε frisbee από... με κροσέ. Από μαλλί. Και ξεκινάει η Γεωργία και κάνει ένα πρωτότυπο. Λοιπόν, και που ξεκινάμε τώρα από μία θήκη κάμερας που κάναμε για τον Νοτιοαφρικανό, πώς γνωρίζουμε την Ντανιέλα την Κολομβιανή. Λοιπόν, κάθεται η Γεωργία, το παίρνει επαγγελματικά και φτιάχνει καμιά εικοσαριά, τριανταριά. Και λέμε, ωραία, ας πάσουμε τον πάγο, να κάτσουμε να τα πουλάμε, να πηγαίνουμε σε πλατείες να τα πουλάμε, να περνάει η ώρα. Τώρα έφυγες, μίλαγες για τους Αργεντίνους, για τους Νοτιοαφρικανούς. Τους Αργεντίνους θυμάμαι ότι τους γνωρίσαμε. Ε, ναι, γιατί την Ντανιέλα πώς τη γνωρίσαμε. Σε μία πλατεία. Αλλά έχεις φύγει πολύ προς τα κάτω. Έχει σημασία. Δεν γνωρίσαμε άλλους. Γνωρίσαμε τα παιδιά τους Αργεντίνους και μετά ξεκινάμε να γνωρίζουμε Κολομβιάνους. Δεν είχαμε γνωρίσει κανέναν άλλον πριν την Ντανιέλα. Ούτε έχουμε να πούμε κάποια ιστορία με κάποιον Κολομβιάνο, έτσι. Δεν θυμάμαι, όχι. Δεν θυμάμαι. Καλά, μπορεί να θυμηθούμε και να μας έρθει. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν η αρχή. Προσπαθούσαμε και εμείς να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρουνε. Και εκεί στο Μεντεγίν ήταν που συνειδητοποιήσαμε πλέον, σιγά σιγά αφού ξεκινήσαμε και κουβεντιάζαμε την Ντανιέλα, τι καπνό φουμάρουνε. Αυτό. Αλλά όλα ξεκινήσανε με το πλέξιμο της Γεωργίας. Έφτιαξε τη θήκη στο Μίχνους και μετά ξεκίνησε να φτιάχνει φρίσμπι. Και στο Μεντεγίν έχουμε ανοίξει ένα τέτοιο, ένα σεντονάκι το κλασικό και πουλάμε φρίσμπι. Η Ντανιέλα είναι και αυτή χειροπρακτική. Λοιπόν, πώς γέγγαινε αυτό, ρωτάει η Έρση. Θα ψάξω να βρω φωτογραφία. Δώστε μου ένα λεπτό να ψάξω να βρω φωτογραφίες να σας στείλω. Ah,
κατάφερα και ανέβασα μια φωτογραφία, την έστειλα στο chat. Να δείτε τις δημιουργίες της Γεωργίας, οι οποίες είναι magnifique, είναι πάρα πολύ ωραίες. Πήγαμε, τυπώσαμε και καρτελάκια, θα δείτε στη φωτογραφία, έτσι ετικετούλες μικρές που γράφουν παραχουγάρ για παιχνίδι, να παίξετε, ξέρω εγώ, στα ισπανικά. Για μικρούς, για μεγάλους, ότι αυτό είναι ασφαλές. Λοιπόν, τα οποία... Και επίσης πίσω από το... Από τα δικά μου, από τα φρίσμπι, βλέπετε και τη Ντανιέλα στα... Α, στην επόμενη, ωραία, ανεβάζω και την επόμενη. Επειδή αυτό που, αυτή η φωτογραφία που στέλνω είναι άλμπουμ στην ουσία, αν πατήσετε το δεξί βελάκι, τουλάχιστον από desktop, από laptop, δεν ξέρω, στο κινητό, φαντάζομαι και στο κινητό το ίδιο είναι, έχει βελάκι να πας στην επόμενη και φαίνονται λίγο οι δημιουργίες της Ντανιέλας, η οποία Ντανιέλα έφτιαγνε μπρελοκάκια και άλλα αντικείμενα με ρητίνη, στην οποία ρητίνη μέσα έβαζε φυλλαράκια, φτεράκια. Έντομα. Ναι, ναι. Έχει. Θα ανεβάσω κάποια στιγμή όταν παίξουμε τραγουδάκι και το Instagram της, το οποίο έτσι να υπάρχει. Έχει, έκανε πολύ ωραία πραγματάκια. Ο Αποστόλης μάλλον πεινάει. Ναι. Δεν χόρτασες πίτσα, ρε Αποστόλη, χθες από τον τελικό. Δηλαδή. Anyway. Και πιάνουμε την κουβέντα με την Ντανιέλα και ξεκινάμε έτσι τη συναναστροφή. Στο Μεντεγίν αυτό. Στο Μεντεγίν. Όπου είχε πάει να επισκεφθεί τη θεία της και με την ευκαιρία που είχε πάει σε ένα πάρκο και πουλούσε τα δικά της. Εκεί μας έπιασε την κουβέντα, ήδη που παίζαμε εμείς το φρίσμπι, γιατί εμείς παίζαμε, διότι ο κόσμος όταν το βλέπε δεν καταλάβαινε τι είναι αυτό. Λογικό, έτσι. Άλλοι νομίζουν ότι ήταν καπελάκι, σκουφάκι. Άλλοι νομίζουν ότι ήταν για να κουμπάς την κατσαρόλα. Που μπορείς να το κάνεις και αυτό, είναι πολύ πρακτικό. Ή να πιάσεις την κατσαρόλα. Ή για να πιάσεις την κατσαρόλα. Και παίζαμε με τον Νίκο και έρχεται η Ντανιέλα, η οποία έχει ενθουσιαστεί με το φρίσμπι. Και μας πιάνει την κουβέντα. Εντάξει, πολύ... Πολύ ωραίο άτομα. Αυτό καλό, μπράβο, παιδί. Ναι. Δηλαδή μου ερχόταν να πω πολύ ευχάριστος άνθρωπος, πολύ αυτό. Αλλά όχι, έψαχνα να βρω κάτι. Αυτό, ωραίο ατομάκι, ωραίο τυπάκι. Πολύ η Ντανιέλα. Πολύ πιο μικρή από εμάς. Πολύ πιο μικρή, ναι. Ηλικιακά. Η οποία μετά μαζί την πήραμε στο βανάκι και πήγαμε σε ένα άλλο, σε ένα χορδιδάκι. Μας είπε η Ντανιέλα ότι εγώ θέλω να πάω αύριο στο Γουαταπέ. Το Γουαταπέ είναι μια πολύ μικρή πόλη δίπλα στο Μεντεγίν, πολύ κοντά, το οποίο αν μπείτε στο άλμπουμ και δείτε... Αν πάτε link... προς τα πίσω, στις φωτογραφίες, θα δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το χωριό. Έχει πολύχρωμα παντζούρια, πολύχρωμες πόρτες. Είναι ένα χωριό πολύχρωμο, αλλά όχι κιτσαριό. Είναι πολύ ωραίο. Και είναι πολύ τουριστικό, δηλαδή πάνε πολύ ντόπιοι. Γενικότερα στην Κολομβία ήταν και από τις χώρες... Και κάτι ήταν εκείνο το τριήμερο και θα είχε κόσμο, μας είχε πει Ντανιέλα, γι' αυτό ήθελε να πάει τότε. Και έχω να πω ότι η Κολομβία και το Μεξικό και άλλες χώρες, απλά αυτές τις δύο, επειδή μέχρι αυτές έχουμε κουβεντιάσει, παρατηρήσαμε πάρα πολύ εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή πέρα από τους ξένους, ειδικά οι Κολομβιάνοι ταξιδεύανε πάρα πολύ στη χώρα τους. Που μας έκανε εντύπωση. Και οι Έλληνες το έχουμε πολύ αυτό. Ταξιδεύουμε πολύ στη χώρα μας. Αλλά μας έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι, μας έκανε εντύπωση γιατί οι υπόλοιποι λέει δεν το είχαν. Μόνο δεν το είχαν τόσο πολύ. Δεν το είχαν τόσο πολύ, ναι. Οι Γουατεμαλέζοι ούτε καν. Οι Περουάνοι κουλτούρα, ούτε ναι. καν. Ναι, άλλη κουλτούρα, ναι. Εκουαδόρ ούτε καν. Οι Αργεντίνοι ναι. Οι Αργεντίνοι πα αυτοί και αν ταξιδεύουν μέσα στην Οι Βραζιλιάνοι ναι, και αυτοί ταξιδεύουν αρκετά. Αλλά η Κολομβία είναι πάρα πολύ εσωτερικό τουρισμό. Και σε πολλά μέρη πηγαίναμε και είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν ήταν τουρίστες, ήταν ντόπιοι επισκέπτες. Και το Γουαταπέ ήταν μία από αυτές τις τουριστικές περιοχές για ντόπιους, το οποίο για μας σαν ξένους ήταν πολύ ενδιαφέρον να το βλέπουμε, πώς αναστρέφονται. Πάλι με Κολομβιάνους ερχόσουν σε επαφή. Ακριβώς. Και εσείς που γνωρίζαμε και από άλλες πόλεις. Και εκεί έμπλεξε η Ντανιέλα με κάτι καλλιτέχνες, έχουμε κάτι φωτογραφίες. Ναι, με ζωγράφους, με γλύπτες. Ναι. Ντανιέλα πολύ εξωστρεφής. Πάρα πολύ κοινωνική, ναι, ναι. πολύ. Ωραίο το Γουαταπέ, δοκιμάσαμε το εθνικό γεύμα. Εκεί πέρα η περιοχή του Μεντεγίν, για όσους έχετε δει μικρή παρενθεσούλα που αξίζει τον κόπο,
Όσοι έχετε πρόσβαση στο Netflix και πού αλλού, Netflix σίγουρα, δεν ξέρω για YouTube, υπάρχει μια σειρά για τον Pablo Escobar, γιατί Κολομβία είναι τον Pablo Escobar, η οποία λέγεται El Patrón del Mal, ο βαρόνος των κακών, ας πούμε. Αν Φώτο την Ντανιέλα, θα σου βρω ρε και Φώτο την Ντανιέλα. Λοιπόν, λέει ο Αποστόλης. Anyway, η περιοχή, η επαρχία, η Κολομβία είναι χωρισμένη σε περιφέρειες, πώς είναι η Ελλάδα. Η περιφέρεια που είναι το Μεντεγίν, όπου μεγαλούργησε ο Πάμπλο, και το Γουαταπέ και όλο αυτό το κομμάτι, λέγεται Παΐσα. Παΐσα, πω, το οποίο έχει και το φαγητό. Ναι, και το εθνικό, το πιάτο, το τοπικό πιάτο της περιοχής αυτής, της περιφέρειας αυτής, λέγεται Μπαντέχα Παΐσα. Το οποίο το δοκιμάσαμε, έχω μια φωτογραφία. Τώρα, άντε στείλε φωτό και την Ντανιέλα που... Η Ντανιέλα, ορίστε, άμα προχωρήσετε στο άλμπουμ, ορίστε, σας στέλνω μια φωτογραφία. Είναι με το ζωγράφο βασικά, στέλνω φωτογραφία στο chat με την Ντανιέλα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει. Πετύχατε και τα αντικριστά εσείς, εντάξει, είστε στο πνεύμα. Λοιπόν, έστειλε φωτογραφία με την Ντανιέλα στο chat. Έχετε δει το Γουαταπέ και έχει και άλλα χωριουδάκια πολύχρωμα μετά το Γουαταπέ. Φωτογραφία του πιάτου του Παντέχα Παΐσα δεν βλέπω, ήταν από κινητό κλασικά, και από κινητό λείπουν πολλές φωτογραφίες από τα άλμπουμ. Σίγουρα δεν είναι. Anyway, τι λέγαμε. Ναι, δοκιμάσαμε το τοπικό πιάτο της Παΐσα. Mm-hmm. Λέγαμε ότι αν θέλετε να δείτε πώς ήταν όλη η ιστορία του Πάμπλο Εσκομπάρ, ξεχάστε τον Άρκος. Τον Άρκος είναι μια αμερικλανιά και μισή κακομεταφερμένη σειρά του τι πραγματικά γινότανε. Θα κάτσετε να δείτε στο Netflix το El Patrón del Mal, το οποίο είναι γυρισμένο από το Caracol TV, σαν να λέμε Mega Antena της Κολομβίας, το οποίο οι ηθοποιοί που παίζουν και κυρίως αυτός που ενσαρκώνει τον Πάμπλο είναι όλοι Κολομβιάνοι. Όλοι Κολομβιάνοι και είναι και το Μεντεγίν. Γιατί είχε πολύ σημασία να έχει και την προφορά. Αυτό, το οποίο αυτό μας το πάνε Κολομβιάνοι. Ναι, ναι. Ότι ναι. Η επιλογή του cast ήταν να μιλάνε την τοπική διάλεκτο για να είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται. Οπότε δεν είναι κάτι, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα λατρέψεις, γιατί έκανε πάρα πολλά κακά ο Πάμπλο γενικότερα, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Δηλαδή, άμα δεις και τη σειρά, μπορεί και να τον εμισήσεις. Για αυτά, για τα δεινά που έφερε στην Κολομβία. Αυτό εννοώ. Ναι, έκανε και καλά όμως. Στιγμάτισε. Στο με το Μεντεγίν το έφτιαξε, εντάξει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόση δύναμη και τόση εκατομμύρια, αυτό ήταν η βιτρίνα του. Να δείχνει ότι κάνει ελεημοσύνες. Θα μπορούσε να μην κάνει κιόλας, ρε εσύ. Προφανώς, αλλά όλα αυτά τα έκανε για να. Δηλαδή ήταν έτοιμος να κατέβει για πρωθυπουργός. Προφανώς αυτά έκανε για να ρίχνει στάχτη στα μάτια. Ήταν φιλόδοξος. Ήταν υπερφύαλος. Ναι, εντάξει. Δηλαδή ήταν υπέρ το δέον, φιλόδοξος και ονειροπόλος. Τρομερά καινοτόμος. Ήταν ο πρώτος σε βαρόνους σε ναρκωτικών, ο οποίος μετέφερε ναρκωτικά στις ρόδες των αεροπλάνων, αυτών των μικρών, των μονοκινητήριων. Λοιπόν, έκανε πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Γνωστό η φρασούλα που χρησιμοποιούσε, το πλάτα ο πλώμο. Ναι. Πλάτα ήταν τα χρήματα, πλώμο ήταν το μολύβι της σφαίρας. Οπότε όταν του την πέφτανε η αστυνομική, τους έδινε δύο επιλογές. Να σε δωροδοκίσω πλάτα ή να σε σκοτώσω πλώμο. Λοιπόν, αυτά για τον Πάμπλο και για την περιοχή της Παΐσα, που γυρίσαμε λίγο με την Ντανιέλα για το Γουαταπέ και το Μεντεγίν. Η οποία Ντανιέλα μας κάνει ανοιχτή πρόσκληση μετά να πάμε στο Ρολντανίγιο, που είναι η πόλη της, που είναι τέρμα νότια στην Κολομβία, και λέει αν και όποτε έχετε ένα σπίτι. Ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα τραγουδάκι, γιατί είναι λίγο... Ώρα... Ναι, τα πήραμε μόνο κοπανιά. Αλλά έχουμε θέσει τις βάσεις για να κουβεντιάσουμε μια Κολομβία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Oh.
down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Στα αυτιά μας. Gova barca mia sommare. Io te parlo non rispondo. Te se per se mia sussù. Radio Pin Project, επιστρέψαμε. Από τη συγνώτα του Σαμάνο Radio. Με τον Νίκο και την Γεωργία. Ρωτάει η Έρση για τα χοντρούλικα γαλματάκια. Πρέπει να εννοήσει τον Μποτέρο. Πήγαμε. Ήταν στο Μεντεγίν, θυμάμαι. Είναι ένα πάρκο το οποίο είναι σαν μια τεράστια έκθεση.
Ναι. Το οποίο έχει πάρα πολλά αγάλματα. Έχει πολλά γλυπτά, ναι, αγάλματα. Γλυπτά αγάλματα. Είναι εντυπωσιακό. Απλά θυμάμαι ότι σε αυτή την πλατεία ήταν λίγο σαν να ήσουν στην Ομόνοια. Ναι, ήταν λίγο... Αυτό λιγάκι μας παραξένεψε. Ήταν σαν να ήσουν στην Ομόνοια. Αυτό. Ναι, η περιοχή γενικότερα ήταν λίγο... Το Μεντεγίνη είναι μια τεράστια πόλη, πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Έχει μετρό, έχει, πώς το λένε, τελεφερίκ. Είναι τεράστια, έχει αναγεννηθεί, αναμορφωθεί πάρα πολύ. Έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα για να φύγει και το στίγμα της, του καρτέλ. Mm. Τουλάχιστον αυτά μας μεταφέρανε η Ντανιέλα. Και αυτό το πάρκο είναι πανέμορφο. Είναι μια τεράστια έκθεση, αλλά ήταν λίγο... Γίτσες. Συγγνώμη. Αλλά ήταν λίγο οι φάτσες, λίγο περίεργες. Είχε επισκέπτες, είχε ξένους, δηλαδή έβλεπες ανθρώπους που το φωτογράφιζαν, στεκόντουσαν δίπλα να φωτογραφηθούν με τα χλυπτά. Δωρεάν, δεν είχε κάποια είσοδο. Ήταν εντυπωσιακό και εντάξει, μπορεί να δεις μποτέρο τσάμπα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πάει να πας σε μια έκθεση οτιδήποτε. Αυτό. Στο Μεντεγίν, γενικότερα στο Μεντεγίν έχει πολλά πράγματα να δεις. Υπάρχει και μία. Δεν τα λένε φαβέλες, κάπως αλλιώς τα λέγανε. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγανε. Κομούνα. Οι γειτονιές. Κομούνα. Ναι, λεγότανε. Ήταν κομούνα και ένα νούμερο. Δεν θυμάμαι. Κομούνα 13, κομούνα 4, κάπως έτσι. Το οποίο είναι ένας λόφος γεμάτος παραγκουπόλης. Και είναι μία την οποία την έχουν εξοραίσει πραγματικά, είναι ασφαλές να κινηθείς και πηγαίνεις με το τελεφερίκ και πας και γίνονται βλέπεις... Γίνονται βέβαια διάφορα ντύλια μπροστά σου ή ο ναι, κόσμος... Ναι, αλλά δεν συνοχλούν ρε παιδί, σέβονται δηλαδή, πώς το λένε, δεν ενοχλούν τον τουρίστα. Ναι, καθόλου. Και όχι, αν δείτε... Κάθε άλλο, δηλαδή ένιωθες παρόλο που έβλεπες περίεργα πράγματα να γίνονται γύρω σου, δεν ένιωθες περίεργα. Αυτό θυμάμαι ότι μου είχε μείνει. Ότι... Και αν σκαλίσετε το άλμπουμ, συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει, συνέχισε. Όχι, θέλω να πω για τα γκράφιτι. Πες. Όπως όμορφα ήτανε. Ναι, πες. Για να μην το ξεχάσω. Πες, ναι. Αυτό. Ήταν πολύ ωραία τα γκράφτη. Εκεί ήταν που είχαμε πάρει και το τελεφερίκ, το οποίο σε πάει, εντάξει, οι ντόπιοι το παίρνουν για να πάνε σπίτι τους, συγγνώμη, ο τουρίστας θα το πάρει για να δει τις φαβέλες από ψηλά και να περάσει από γειτονιές που, όπως είπαμε, μόνο ένα σημείο από τις φαβέλες ήταν αυτό το οποίο το είχαν κάνει πιο τουριστικό, το είχαν κάνει τουριστικό, ήταν ασφαλές κτλ. Το υπόλοιπο κομμάτι δεν πολύ πήγαινες, δεν ήταν τόσο ασφαλές. Αυτό θυμάμαι από Μεντεγίν. Και ο τουριστικός οδηγός σου λέει ότι θα πας σε αυτή την κομμούνα. Ναι, 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 δεν θα πας οπουδήποτε. Κομμούνες τα λέγανε. Ναι, ναι. Επίσης θυμάμαι, τι άλλο θυμάμαι στο... Α, πω, ναι, καλά, ανθρωπογνωσία και αυτό, μπορείς να το πεις. Στο hostel που μέναμε, που ήταν κάτι... Ήταν μια παρέα τέλος πάντων που όχι, δεν ταξιδεύανε μαζί από ό,τι κατάλαβα, απλά γνωρίστηκαν εκεί τα παιδιά και πέρανε διάφορες ουσίες, πίνανε και αλκοόλ. Βασικά ό,τι μπορούσαν να ψωνίσουν από το Μεντεγίν το είχαν ψωνίσει και θυμάμαι ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν, εντάξει, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να είναι τόσο κόκαλο και τόσο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω που βρίσκομαι. Ήταν πολύ. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό που λες.
Ήταν ένα βράδυ εκεί που καθόμασταν, που καθόντουσαν εκεί στο hostel, στο πάνω στην ταράτσα που είχε. Ναι, ναι, θυμάμαι το hostel, απλά δεν θυμάμαι το σκηνικό αυτό με τον τύπο. Ναι, ήταν άστα να πάνε. Γενικότερα το Μεντεγίν είναι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να μην έχουν σταματήσει τα καρτέλ την έντονη δραστηριότητα, αλλά. Μας είχαν πει δηλαδή και η Ντανιέλα μας έλεγε ότι άμα θέλετε να ψωνίσετε είναι πάρα πολύ εύκολο. Πηγαίνετε στο τάδε μέρος, ξέρω εγώ, και ασφαλές. Ήταν μια πλατεία που ήταν μόνο για τουρίστες. Δηλαδή πηγαίνανε να αγοράσουν κοκαίνη οι τουρίστες. Ναι. Και ξέρανε τα βαποράκια ότι τώρα θα εξυπηρετήσουμε τουρίστες, δεν τους πειράζουμε. Σεβασμός. Επειδή κάποιοι θα αναρωτηθούν, εμείς δεν ψωνίσαμε. Όχι γιατί δεν θέλαμε, θέλαμε, αλλά λέγαμε τώρα οι δυο μας και πού να πας μετά και τι να κάνεις. Δηλαδή, έβλεπα και τον άλλον που είχε γίνει έτσι όπως είχε γίνει. Και λέω ρε πουλάκι μου, βγες έξω λιγάκι. Ναι. Δεν είναι να την πάρεις τώρα και να κάθεσαι σε μια καρέκλα. Θέλαμε να πάμε να βγούμε λίγο, να πάμε σε κανένα κλαμπάκι, κανένα αυτό. Αλλά εκείνη τη φάση μας έλειπε πολύ παρέα. Ναι, αυτό μπράβο. Αυτό στο ταξίδι ήταν κάποιες φάσεις όπου λες γάμο το τώρα ωραία θα ήταν να είχαμε και μια παρέα. Άλλες φορές ήταν σε μόνος σου. Ναι. Βασικά γνωρίζαμε κόσμο, δεν ήταν ότι δεν γνωρίζαμε, απλά εκείνη συγκεκριμένη φάση δεν είχαμε γνωρίσει. Που στο Μεντεγίν είναι να πας να τα σπάσεις. Ναι, έχει νεαρό κόσμο, είναι μια μεγαλούπολη και είχε τις περιοχές εκεί, δηλαδή που ήταν το hostel, ήταν η περιοχή με τα μπαράκια, τα κλαμπάκια, τα έτσι, τα από εδώ, τα από εκεί, βόλευε. Πώς πήγαμε στο τέτοιο, περνάμε μετρό, δεν θυμάμαι. Με τα πόδια, πάντα με τα πόδια πήγαμε. Με τα πόδια, αλλά δεν πήγαμε με τα πόδια. Anyway, ήταν σε κεντρικό σημείο το hostel. Και μετά το Μεντεγίν ξεκινάμε και κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι καθόλου μετά το Μεντεγίν. Πήγαμε στα χωριουδάκια μετά. Δεν θυμάσαι. Πρέπει να δω χάρτη. Στα χωριουδάκια με τις φυτείες του καφέ. Στο χαρδί, ναι. Μετά είναι ένα πολύ ωραίο road trip. Όπου και εκεί βλέπαμε ένα Euro. Όχι, εκεί ήταν το Champions League. Α, Champions League, ήταν, συγγνώμη. Εκεί ήταν ένα χωριουδάκι στο οποίο πετύχαμε τον τελικό του Champions League. Του 2016-17. Anyway, και εκεί πολύχρωμα πραγματάκια και πολύχρωμες χρωματιστά σκαρέκλες, χρωματιστά περβάζια. Αλλά εκεί πέφτει πολύ μπανανοφυτεία και φυτεία καφέ. Και από ό,τι μας εξηγήσαν οι ντόπιοι, ταιριάζουν, παντρεύονται. Πώς είναι ο κατηφές με την ντομάτα, ο βασιλικός με την ντομάτα. Ναι. Όπου υπάρχει φυτεία καφέ, φυτεύουν και μπανάνες για να προστατέψουν γενικότερα το κλίμα. Βοηθάει και στο χώμα και σε όλα μας είχαν πει. Ξανασυναντάμε εντωμεταξύ τους στο τέτοιο. Ξανασυναντάμε τους Νοτιοαφρικανούς, γνωρίζουμε και ένα ζευγάρι Άγγλων. Γενικότερα πάμε σε ένα hostel. Πώς λέγονταν αυτή η πόλη? Πολύ. Λοιπόν, το hostel λεγόταν Steel Horse. Το μέρος πώς λεγόταν, έχεις δίκιο. Ήταν ένα πολύ hot spot τουριστικό και για εσωτερικό τουρισμό και για ξένους. Στο οποίο είχε ένα hostel το οποίο το είχαν φτιάξει παλιοί Overlanders, ένα ζευγάρι νέοι, πολύ νέοι Άγγλοι, οι οποίοι κάνουν το γύρο της Αμερικής και μετά λένε ωραία, βρήκαμε το οικόπεδο, βρήκαμε το... Αυτό ήταν ένα τεράστιο σπίτι και το κάνανε hostel, ήταν στα σκαριά να το κάνουν, εμείς όλοι μέναμε στα αυτοκίνητα, όσοι είχαμε δηλαδή αυτοκίνητο, οι μοτοσυκλετιστές okay, μένανε σε δωμάτια, αλλά ήταν πολύ work in progress όλο το κτίριο εκεί πέρα. Ήδη φτιαχνόταν, ήταν ακόμα ψιλοαρχή. Είχαν κάνει κάποια πρόοδο. Και εκεί ήταν και η τελευταία φορά που συναντήσαμε. Και έχει και άλογα επίσης. Α, ναι, γιατί ήταν τέτοιο. Ναι. Και γουρούνια. Είχε και δύο γουρούνια. Τον μπέικον και τον. Δεν θυμάμαι πώς τα λέγαμε. Τα είχαμε βγάλει και όνομα γιατί η κατάληξη ήταν γνωστή. Πώς λεγόταν το χωριό εκεί? Μα όχι. Καλά, θα το βρούμε το χωριό. Εκείνη η τελευταία φορά που συναντάμε τους Νοτιοαφρικανούς. Μετά αυτοί συνεχίζουν να κάνουν δική τους πορεία, εμείς τη δική μας πορεία. Μετά με ένα ζευγάρι Άγγλων, αυτοί είναι backpackers, αυτοί κάνουν το γύρο του κόσμου επιλεκτικά. Δηλαδή λένε αυτή την πόλη, αυτή τη χώρα, αυτή την πόλη. Δεν έχουν συγκεκριμένη διαδρομή κάθοδο, ας πούμε, ή οτιδήποτε.
Πηγαίνουμε και το παλικάρι έκανε και τη δουλειά που των ονείρων σου. Α, ναι, ήταν γραφίστας. Ήταν γραφίστας. Πραγματικά. Εγώ από τότε έχω αρχίσει και εμπνέομαι και ασχολούμαι πολύ ερασιτεχνικά με γραφιστικά και με τέτοια. Φτιάχνω site και όλα αυτά. Πηγαίνουμε σε άλλο ένα τουριστικό κομμάτι εκεί πέρα με τους Άγγλους. Παρέα, το Κοκόρα. Ήταν σαν δάσος είναι, αλλά δεν είναι ακριβώς δάσος. Αν μπείτε σε φωτογραφίες στο άλμπουμ, είναι μια καταπράσινη κοιλάδα με κοκοφίνικες, πολύ περίεργο όλο αυτό, στη μέση του πουθενά. Και συνεχίζουμε να πάμε να βρούμε την Ντανιέλα. Ναι. Μετά από εκεί, πραγματικά συναντιόμαστε με την Ντανιέλα. Πήγαμε, τη βρήκαμε στο σπίτι της, στο Ρολντανίγιο, όπου από εκεί ξεκινάει και ο πλούτος της ανθρωπογνωσίας στην Κολομβία. Γιατί συναστραφήκαμε με όλο το ΣΟΗ στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία με όλο το ΣΟΗ. Επειδή μας εξήγησε ότι επειδή μένουν σε διάφορα μέρη της Κολομβίας οι αδερφές της μάνας της, τα αδέρφια του πατέρα της και τα λοιπά, μία φορά το χρόνο, μία ή δύο φορές το χρόνο, δεν θυμάμαι, συναντιούνται σε ένα σημείο όλες οι οικογένειες μαζί. Μιλάμε, έγινε το σώσε. Αυτό ήταν, νομίζω, πιο ωραία εμπειρία δεν θα μπορούσαμε να είχαμε. Πολύ local. Πιστεύω. Εμείς πήγαμε δηλαδή κλασικά για ένα διήμερο να γνωρίσουμε τους... Να δούμε την Ντανιέλα, να γνωρίσουμε τους γονείς της. Καλησπέρα στην Φρίντα. Καλησπέρα. Να μαγειρέψουμε το καθιερωμένο μουσακά μας. Ακριβώς. Και ο μπαμπάς της αρχίζει και μας συμπαθεί τόσο πολύ και λέει στην θυγατέρα του, λέει, κοίταξε να δεις. Μας κάνει την πρόταση, ναι, να μπούμε και εμείς στο ΣΟΗ. Σας προσκαλώ, λέει, επίσημα, ναι, να γίνετε μέρος του οικογενειακού reunion. Και λέμε, ω, μεγάλη μας τιμή. Πολύ μεγάλη μας τιμή, δεν το συζητάμε. Γιατί πραγματικά και εμείς ήταν απίστευτο. Ήταν πόσο πιο τυχεροί θα μπορούσαμε να ήμασταν. Όχι τη λάθος ώρα, λάθος μέρος. Το ανάποδο. Τελώς το ανάποδο. Όπου εκεί χορέψαμε, φάγαμε. Χορέψαμε δηλαδή. Το πλάνο ήταν ότι κούμπια. Βάζουν ρεφενέ. Ένα πολύ, πολύ μικρό συμβολικό ποσό, ναι, όλοι, για να αγοράσουν όλες τις προμήθειες. Και ο πιο, πώς το λένε, τον θυμάσαι το θείο της Αδένας, έτσι, εύσομος. Αυτός μαγείρευε, λοιπόν, ναι. Ο πιο, δηλαδή, ορισμένοι από το σώμα αναλαμβάνουν το μαγείρεμα. Έχουν καζάνια τεράστια, ταψιά τεράστια. Δεν ξέρω πραγματικά πόσα άτομα ήμασταν. Πρέπει να ήμασταν γύρω στα 30. Αυτοί είχαν νοικιάσει ένα συγκροτηματάκι πάνω στο βουνό, σε ένα βουνό, σε ένα λόφο. Υπάρχουν φωτογραφίες, άμα συνεχίσετε στο άλμπουμ. Θα στείλω μια πολύ μικρή ενδεικτική για να μπείτε λίγο στο κλίμα. Λοιπόν, τη στέλνω τώρα. Είναι πολύ κοντινή, ρωτάει η Ελευθερία στο chat αν ξεπερνάει τη μάζοξη ελληνικού σωγιού. Περίπου ίδιο θα το έλεγα, γιατί, ναι, υπήρχε χορός, ναι, και φαγητό. Ναι. Το σόι. Εμείς όμως, ρε παιδί μου, αν κρίνω από το δικό μου σόι, δεν θα σηκωθούν να χορέψουν σε μια γιορτή. Θα σηκωθούν να χορέψουν το Πάσχα, π.χ. Αλλά δεν σηκωθούν, δηλαδή, άμα μαζευτούν μια Κυριακή τώρα, πες ότι μαζεύεται το σόι εδώ κάτω στην αυλή, θα σηκωθούν να χορέψουν για τρεις ώρες. Εγώ παλιά θυμάμαι. Χορεύατε. Ναι. Είστε και βαστινόπλαχοι εσείς εδώ πέρα. Σιγά, ρε. Αλλά πρόσεξε όμως τώρα, αυτό είναι ένα διήμερο event, είναι Σάββατο και Κυριακή. Τα καζάνια, τα ταψιά πάνε και έρχονται. Είχε χορό όλο το βράδυ. Παιδιά, όλο το βράδυ, ναι, χορό όλο το βράδυ. Νέοι γέροι. Ήτανε, ναι, από τα παιδάκια, τα ανιψάκια, ηλικίες 5, 10, 15, 20, έφτανε μέχρι 70-80 χρονών. Και θυμάμαι ήταν μια η οποία γυρνούσε με ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα σφινοπότηρο και τους κερνούσε όλους. Δεν το θυμάσαι. Εγώ... Ρούφαγα, που στο τέλος δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι μόνο αυτό. Κέφι, χορό. Τι ρούφαγες? Ρούφαγα την εμπειρία. Καθόμουν να πει. Όχι, το πες. Είπαμε, δεν ψωνίσαμε. Ρούφαγα. Εκεί να με δώσει, θα ακούει και καμιά μάνα μου και θα νομίζει ότι. Μα ρούφαγα, εγώ φταίω. Ήταν από τις εμπειρίες που εγώ προσωπικά ψοφάω.
ψοφάω, να μην κάνω τίποτα, δεν καταλαβαίναμε πολλά. Παρόλο που έχει ανέβει κι άλλο το επίπεδο της γλώσσας, αυτή τώρα είναι μεταξύ τους οικογένεια, μιλάνε τα δικά τους, λένε τα δικά τους. Είμαι συνηθισμένη. Δεν καταλαβαίναμε και πολλά από κάποιο σημείο και μετά, αλλά εγώ αυτό που λέω ρούφαγα, δηλαδή χαιρόμουν να κάθομαι μια μεριά για να τους βλέπω. Εντάξει, παράλληλα την Κυριακή έχει τελικό πρωταθλήματος στην Κολομβία για να πάρει το τελικό, πώς έχουμε εμείς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ, το πρωτάθλημά του ντόπιο δηλαδή, έχει τις δύο καλύτερες ομάδες, πώς έχουμε εμείς play-off για όσους γνωρίζουν, και πάνε στο τέλος οι δύο ομάδες και παίζουν τελικό διπλό. Δηλαδή παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έρχεται το σκορ και μετά πάνε και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και παίζουν. Και είναι εκείνη την Κυριακή ο πρώτος τελικός για το πρωτάθλημα της χώρας. Το σόι είναι μοιρασμένο, αλλά βλέπεις μία, πώς να το πω τώρα, ένα χιούμορ και ένα καλαμπούρι μεταξύ τους, το οποίο δεν είναι εχθρικό. Όχι, ναι. Δεν είναι η από εδώ αυτόν τους από εκεί. Ναι, όταν τελείωσε το διήμερο πάρτι στα βουνά, μετά ξανακατεβήκαμε πίσω στο Ρολντανίγιο, στην πόλη, και μας λένε θα έχεις απόψε τον αγώνα, ναι. Καθίστε να το δούμε μαζί. Λέμε, εννοείται. Και ήμασταν τώρα σε ένα διπλανό σπίτι, όπου έχει μαζευτεί πάλι σόι εκεί, και είναι αυτό που λέει ο Νίκος, είναι μισή-μισή και... Και φίλοι, όχι μόνο σόι. Και φίλοι, δηλαδή είναι σόι, 20, ναι, άτομα σε ένα σπίτι. Και δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το τσίκλισμα ή το πινελίκι. Ούτε το ένα γαμοσταυρίδι. Πολιτισμός. Πού στην Κολομβία. Εγώ σοκαρίστηκα. Που εντάξει, δεν ξέρω τι εστί Κολομβιάνος φιλάθλος. Αλλά ήταν πολύ, πολύ πολιτισμένοι. Γίτσες. Λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι στην Αργεντινή αυτό δεν νομίζω ότι θα γινόταν. Μα το είδαμε με τα μάτια μας να μην γίνεται στην Αργεντινή. Λοιπόν, και στη Βραζιλία. Αλλά ναι, και αυτό ήταν ένα δείγμα τρελή ανθρωπογνωσία. Πώς βιώνει ο μέσος Κολομβιάνος. Είχε πανηγυρισμούς, αλλά δεν είχε έκτροπα. Αυτό. Και στις ειδήσεις δηλαδή. Και ρώταγα εγώ τον πατέρα της Δανιέλας, λέω, συγγνώμη, λέω, έτσι θα το δούμε, λέω, μισή-μισή. Ναι, μου λέει, λέω, δεν θα πέσουνε μάπες. Όχι, μου λέει, δεν λέω δύο καλύτερες ομάδες. Δηλαδή προσπάθησα, μήπως ξέρω εγώ, ήταν, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, Ολυμπιακός με Απόλλωνα. Με Πανιόνιο. Μίλες για Πανιόνιο, θα πέσει ο μισός Αμάνο να μας φάει. Όχι, ο Πανιόνιος είναι μεγάλη ομάδα, ιστορική. Εντάξει. Πάει, άμα τα ακούσει ο Θείος τώρα, μας έχει κόψει να ξέρει τον αέρα. Λοιπόν, γι' αυτό είπα εγώ. Απόλλων Σμύρνης, μικρή ομάδα, οκ. Okay. Λοιπόν, έχει παίξει ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης και νίξε 7-1 η ΑΕΚ. Ένας τελικός κυπέλλου το 97, οκ. Okay. Γι' αυτό λέω, wow. Προσπαθούσα να καταλάβω. Α, είναι τίποτα μικρές ομάδες. Και μου λέει, όχι, μου λένε οι δύο καλύτερες. Και παίζουν διπλό τελικό. Λοιπόν, πανηγυρισμοί χωρίς έκτροπα. Δηλαδή, αφού νίκησε η μία ομάδα την άλλη, τίποτα. Απλά οι μεν πανηγυρίζανε, οι άλλοι κατήφια, στεναχώρια. Και λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό. Η μαμά της Ντανιέλα επίσης χειροτεχνίες, κάργα, έτσι, πραγματάκια, κοσμήματα. Γνωρίσαμε και τον αδερφό της Ντανιέλας, ο οποίος είχε έρθει από την Μποκοτά. Ναι, σπούδαζε στην Μποκοτά. Πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Και ήταν, ναι, πολύ μεσαία προς τα κάτω. Ναι, 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 μεσαία προς τα κάτω. Καταλάβαινες από το σπίτι, ήταν μια συνοικία low profile. Αλλά τόσο πλούσια καρδιά και τόσο... πολύ φιλόξενη, είναι παιδί μου, και πολύ καλή άνθρωπη. Με το τίποτα, φιλόξενη, αλλά με το τίποτα. Ναι, ναι. Δεν ήταν ότι να τα πρωινά, να τα βγάμε μπέικον, να τα... Εντάξει, μην τα μετρασκήσεις όλα με το φαγητό. Δεν τα εννοώ με την κίνηση, ότι δεν κάνουν κάποια συγκεκριμένη κίνηση. Ήταν οι άνθρωποι λίγο οικονομικά. Αλλά γυρνάει και λέει, όχι μόνο οικονομικά, γενικότερα το... Στα συναισθήματα. Ήταν πάρα πολύ πλούσια. Μέχρι που, για να καταλάβετε τι εννοούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Γυρνάει και λέει η κυρία, πώς τη λέγανε, Μαρία, Μαριέτ, κάπως τη λέγανε. Κάτι σε Μάριτα, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά γυρνάει, όταν ήταν, εμείς είχαμε παρκαρισμένο το αμάξι ακριβώς έξω από το σπίτι, κοιμόμασταν στο αυτοκίνητο, στο βαν, και το πρωί ξυπνάγαμε, μπαίναμε μέσα, η πόρτα ήταν ανοιχτή για να κάνουμε την ανάγκη μας στη τουαλέτα, να πιούμε καφέ και να κάνουμε το interaction. Και θυμάμαι όταν φεύγαμε, βασικά είχαμε παρκάρει απέναντι.
Και λέει η μαμά της, θα το φέρεις έξω από την πόρτα μου το αμάξι. Και ξεπαρκάρω. Ναι. Γιατί είχα βρει και μια σκιά, μια ωραία καβάτζα, ξέρω. Και λέω, θα το φέρεις έξω από το σπίτι μου το αμάξι. Κάτσαμε όσο κάτσαμε, μια εβδομάδα, πόσο πέντε μέρες. Και όταν φεύγαμε, λέει, πω, λέει. Μου άρεσε πολύ που ήταν παρκαρισμένο ένα αμάξι έξω από το σπίτι μου. Και κάπως έτσι δεν το είχε πει. Ναι, δεν. Νομίζω θυμάμαι τι θες να πεις, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχε πει η γυναίκα. Και έλεγε ότι ρε παιδί μου να ξανάρθετε και αυτά, γιατί λέω, έλεγε ότι σας θέλω έξω από το σπίτι μου παρκαρισμένους. Ναι, αυτό θυμάμαι ναι, να λέει. Ναι, ναι, ναι. Βασικά είναι όλη η οικογένεια, είναι από τους ανθρώπους που θα θέλαμε πάρα πολύ με κάποιο τρόπο, αν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα για να τους φιλοξενήσουμε, να τους ανταποδώσουμε τη φιλοξενία. Πραγματικά. Σε αρκετούς νομίζω. Στου συγκεκριμένου, ναι, ένα τέτοιο παραπάνω. Ναι, ένα τέτοιο. Αυτό, ναι, ναι. Ήταν ναι. Από το τίποτα. Mm. Φιλοξενία από το τίποτα. Η Ντανιέλα, τυπάκι τρελό, την ξέρει όλο το Ροντανίγιο. Περπατάγαμε, χαιρέταγε όλο τον κόσμο. Πολύ. Ωραία ήταν. Δηλαδή, έτσι περπατήσαμε λίγο στην πόλη, θυμάμαι. Ωραία ήταν. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι λίγο, να το σπάσουμε και ξανά επιστρέφουμε. Not a word is spoken. São Vicente, na Celigria, na Cessarura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era maçal. Já me conchia São Vicente, na Celigria, na Cessarura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era maçal. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesses dias de loucura. Cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da doicita vou poder entrar, coque e bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossegado. Acabou esse tabu, pode entrar, coque e bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Que quero ir pra cá, que
perdido. Nesse dia de loucura, pra quem quer entrar na mão, embora dessa cima. São Vicente é o Brasil. www.samanoradio.gr. Η τροφή στα αυτιά μας. Over the valley I saw a silver cloud with a pink lining. I said it right out loud. There's no... Επιστρέφουμε, Radio Pin Project. Και πάλι κοντά σας. Από τη συχνότητα του Σαμάνου Radio με τον Νίκο και τη Γεωργία. Δεν πιστεύουμε να σας λείψαμε. Φεύγουμε και από Ρολντανίγιο. 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 Το οποίο άσχετο, αλλά εκεί πέρα γίνεται εθνικό, πώς το λένε, παραπέντε, πρωτάθλημα, τέλος πάντων, event, ετήσιο, event με παραπέντε και γεμίζει ουρανό σε πολύχρωμα παραπέντε, πολύχρωμα λεξίπτωτα, πλαγιάς. Μας το έλεγε η Ντανιέλα και γενικότερα στην Κολομβία κάνανε πολύ παραπέντε, γιατί και η Γεωργία έκανε παραπέντε. Έχει πετάξει ψηλά η Γεωργία. Είναι, εγώ έχω πει από σπορ και τέτοια, μόνο ότι έχει να κάνει με γη και αέρα, δηλαδή ότι έχει να κάνει με τη θάλασσα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τίποτα και να με πληρώνανε. Και είμαστε το αντίθετο βασικά με τον Νίκο. Ο Νικολάκης είναι εκεί, θάλασσα. Θέλω να μου αρέσει θάλασσα. Ναι, και, το, και ο αέρας και αυτά, απλά δεν ψινόμουν εκείνη την περίοδο να κάνω παραπέντε. Α, που ναι, έκανες εσύ. Αν φοβούσου να το αείψει και αυτά, ρε παιδί. Όχι, αυτό. Ρε. Εντάξει, συγγνώμη. Απλά έτυχε να μείνουμε σε ένα κάμπινγκ. Τύπου κάμπινγκ ήταν αυτό τώρα, δεν ήταν και ακριβώς κάμπινγκ. Ήταν η εγκατάσταση του παραπέντε, δίπλα, παραδίπλα. Ναι, και είχε την εγκατάσταση του παραπέντε και λέω, αφού είμαστε εδώ πέρα, γιατί να μην δεν το κάνω. Έριξε μια βόλτα. Αλλά γενικότερα στην Κολομβία κάνανε πολύ παραπέντε. Και μετά το Ρολντανίγιο κατηφορίζουμε προς Κάλι. Α, στο Κάλι, θυμάμαι μας είχαν πει ότι είναι λίγο επικίνδυνα. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Που το Κάλι είναι η πρωτεύουσα της Σάλσα. Ναι. Γνωρίσαμε κάτι, από μόνοι τους ήρθαν και μας μιλήσανε, κάτι μοτοσυκλετιστές. Mm-hmm. Κολομβιάνοι. Mm-hmm. Είχαμε σταματήσει σε ένα, τι ήταν αυτό. Κάτι τίποτα. Έτσι για να φάμε κάτι, να πάμε μια τουαλέτα, έτσι ένα... Ναι. Και μας την πέσανε κάτι Κολομβιάνοι μοτοσυκλετιστές που είστε, τι κάνετε, που πάτε και μας καλέσανε να βρεθούμε στο Κάλι. Και επικοινωνήσαμε μαζί τους, αλλά δεν μπορούσανε. Κάτι είχε, κάτι λείπανε μισή. Ναι. Τελικά δεν καταφέραμε να... Δεν τους συναντήσαμε, να συναντηθούμε. Ναι. Πήγα στο Κάλι που μέναμε, προσπαθώ να το κεφάλι μου. Σε ένα hostel μέναμε. Σε μια αυλή. Που είχαμε βάλει το αμάξι μέσα σε ένα στενό, σε ένα στενάκι που είχανε. Ναι. Που είχα κάνει και ένα μάθημα σάλσα, θυμάσαι. Όχι. Anyway. Ένα μάθημα έκανα κι εγώ. Α, το θυμήθηκα. Και yeah. Εγώ έκανα. Είχες κάνει τώρα εσύ. Θυμήθηκα. Ναι, τώρα το θυμήθηκα που είμαι το hostel. Ήσουνα κι εσύ. Ήμουνα, ναι. Ήρθες εσύ σε μάθημα χορού. Μάθημα ήταν, δεν ήταν πρόβα. Δεν ήταν live επίδειξη. Πατάω το play, χορεύτε. Εντάξει, μάθημα ήταν. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, πώς τα κάνανε. Κοίτα, δεν θυμάμαι και πολλά από το Κάλι. Ένα σούπερ μάρκετ θυμάμαι που είχαμε πάει με τα πόδια και ήταν λίγο μακριά. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι μας λέγανε θέλαμε να βγούμε έξω το βράδυ, να πάμε να δούμε λίγο χορό, να πάμε σε κανένα μαγαζί και αυτά. Αλλά μα θυμάμαι μας είχαν πει ότι είναι λίγο επικίνδυνα. Και καλό θα είναι να προσέχετε και να μην βγει, να μην πολύ κυκλοφορείτε και τέτοια. Και θυμάμαι αυτό ότι δεν καθίσαμε και φύγαμε. Λίγο ψιλοξενερωμένοι, λίγο έτσι...
Ότι δεν κάναμε αυτά που θα θέλαμε. Λέει ο Αποστόλης, δεν βλέπω να θυμάστε πολλά εκεί, σίγουρα δεν ρουφήξατε. Κοίτα, σίγουρα, σε όλη την Κολομβία θέλαμε να ρουφήξουμε. Αλλά πουθενά δεν. Δεν βρίσκαμε το κατάλληλο, την κατάλληλη αφορμή για να το ρίξουμε έξω. Αυτό ήταν ο λόγος. Και εμένα μου έχει μείνει λίγο έτσι μικρό. Ναι, δεν. Ανεκπλήρωτο. Ναι, εντάξει. Τώρα να στην Κολομβία και να μείνω. Ναι. Ισχύει. Ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Αλλά στεγνή. Στεγνή. ρε παιδί μου, είναι και αυτό ότι π.χ. θυμάμαι στο Κάλι, ήταν μεσοβδόμαδα. Και ο μέσος Κολομβιάνος δεν θα πάει να το βράδυ να αρχίσει να τα σπάει. Ο κόσμος βγαίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αυτό είναι, πώς το λένε, σε όλο τον κόσμο λειτουργεί έτσι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Οπότε τώρα πας σε μια πόλη μεσοβδόμαδα, η οποία η πόλη αυτή, ναι, όντως γίνονται πάρτι, χορεύουν, κάνουν, ράνουν. Είχαμε μια πίεση, τελείωνε η βίζα, θυμάμαι. Επίσης, όπως έχουμε ξανά αναφέρει, δεν θυμάμαι το έχουμε αναφέρει βασικά. Είμαστε λίγο μουντρούχοι και πιο πολύ ο Νικολάκης. Είμαστε λίγο δηλαδή εκεί που λες ότι είμαστε ανοιχτοί, θα πάμε να μιλήσουμε, θα γνωριστούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Κάποιες φορές μας έπιανε και αυτό το κλειστό μας και δεν ανοιγόμασταν πολύ έτσι. Μπορεί να είχαμε πιάσει κουβέντα με κάποιους backpackers εκεί στο hostel, να βρίσκαμε καμιά άκρη και να πηγαίναμε κάπου να χορέψουμε ή να βγούμε το βράδυ, τέλος πάντων. Αλλά δεν ξέρω. Αλλά συνεχίσαμε. Η επόμενη πόλη ήταν το Παπαγιάν. Φτάσαμε το Παπαγιάν μετά. Δεν θυμάμαι αν ήταν η επόμενη, αλλά ναι, μετά το Κάλι. Ναι, μετά το Κάλι είναι το Παπαγιάν, ναι. Λοιπόν, εκεί δεν χορέψαμε, εντάξει, ούτε είπα, όπως είπαμε, σε ολόκληρη Κολομβία δεν αγοράσαμε, δεν ψωνίσαμε τίποτα. Εκεί που ήμασταν σε κάτι φανάρια. Α, ναι. Έρχεται ένας τύπος, κατεβαίνει από το αμάξι του και έρχεται και μας μιλάει στα ελληνικά. Καλημέρα, τι κάνετε, από πού είστε, και ξεκινάμε λίγο έτσι μέσα σε αυτά. Καλά, τα λίγα λεπτά. Τρεις κουβέντες εξαιρετικές. Ναι, μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά όσο περιμέναμε το φανάρι. Και λέει, ακολουθήστε με, μας λέει στο τέλος. Λέμε και εμείς σας πάμε. Και φτάνουμε σε μια πάρα πολύ όμορφη ασιέντα. Δεν ήταν ασιέντα. Εντάξει, ήταν. Υποτίθεται ήταν για καφέ. Όχι υποτίθεται, ήταν, είχε. Φίνκα. Η Κολομβία δεν έχει ασιέντες, έχει φίνκα. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Ωραία, στα ελληνικά πώς θα το πούμε. Σε μια φάρμα. Ναι, είναι μια τεράστια... Όχι ακριβώς έπαυλη. Όχι, ναι. Το κτίριο. Ένα τεράστιο κτίριο. Σπίτι, έτσι, ναι. Με πολλά δωμάτια. Παλιά, ενός από αυτά τη Εσμεράλδα, τα τέτοια. Που έχει πολύ μεγάλη έκταση για φυτείες, για ζώα, για οτιδήποτε. Τώρα αυτό δεν ήταν τόσο μεγάλο, εντάξει. Όχι, δεν ήταν τόσο αυτό ήταν, μεγάλο. Αυτό ήταν, η ασιέντα ήταν, είχε εκκλησίες μέσα, ναι, είχε στάβλου. Okay, sorry, είχε... sorry. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Μια τεράστια μια κατοικία. Και μια μικρή φάρμα δεν είχε, ρε, μόνο... Το καφέ από πίσω. Εσύ θες να έχει και ζώα και τέτοια. Όχι, αλλά και ο καφές που είχε 20 φυτά. Δεν είχε τώρα 200-300, δεν είχε καμιά πλαγιά. Εντάξει, δεν είχε και 20, αλλά δεν είχε ούτε 20 ούτε 200. Οκ, okay, ήταν, ναι. Okay, δεν, ναι, θα διαφωνήσουμε εκεί. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Δεν θα χαλάσουμε εκεί. Εγώ θέλω να πάω στο juicy τώρα. Ο τύπος ήταν από το Ισραήλ. Από το Λίβανο. Λίβανο ή Ιορδανία. Ή Λίβανο ή Ιορδανία. Ναι. Είχε μείνει κάποια χρόνια στην Ελλάδα. Είχε σπουδάσει στην Ελλάδα κάτι. Όχι ρε παιδί, απλά είχε περάσει και στην Ελλάδα. Είχε κάνει. Κάτι είχε κάνει και στην Ελλάδα, γι' αυτό μιλούσε και τα ελληνικά και τα λοιπά. Εμείς όταν φτάσαμε εκεί πέρα, μας λέει αυτός, μας αρχίζει να μιλάει. Να λέμε και εμείς τι κάνουμε και τα λοιπά. Και ήταν μαζί του και μία κυρία. Ηλικιωμένη κυρία. Αυτός ήταν περίπου σαν εμάς. Λίγο μεγαλύτερος. Η οποία αυτή η κυρία έμενε με τη μητέρα της εκεί. Και αυτόν. Στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει τι γίνεται.
ως που διαπιστώσαμε ότι ήταν ζευγάρι. Μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας τώρα. Αλλά ήταν ένα περίεργο γενικότερα το κλίμα εκεί πέρα. Πόσο μείναμε, δύο βράδια? Τρία. Εμένας τελείωνε η βίζα γενικότερα. Εντάξει, ποτέ δεν αφήναμε, ξέρω από την Αμερική, ποτέ δεν αφήναμε μία μέρα, έτσι. Αφήναμε κανένα 2-3 μέρες αέρα στο διαβατήριο. Και θυμάμαι ότι τελείωνε η βίζα, ήμασταν, είχαμε λίγο κουραστεί και πηγαίναμε λίγο σβηστή. Και αυτό, κάτσαμε 2-3 μέρες λόγω αυτού και μετά συνεχίσαμε για να περάσουμε σύνορα. Ναι. Νομίζω 3 βράδια πρέπει να κάτσαμε. Και μόλις είδαμε τα περίεργα. Τα περίεργα, εκεί ήταν που κόψαμε λάσπη, εντάξει, φύγαμε. Γιατί αυτός. Και την έπεφτε και σε μία άλλη. Αυτός κάποια στιγμή μας ανέφερε αυτή η κυρία, η οποία ήταν πολύ καλοσυνάτικη, πολύ ευγενική, πάρα και πολύ αυτά. Πάρα πολύ ευγενική. Ότι να πώς θα γίνει, να τον κάνει να πάρει άδεια παραμονής, κάτι τέτοιο. Δεν ανέφερε τη λέξη γάμο. Όχι. Είπε πώς θα το κάνουμε για να πάρει άδεια παραμονής. Σαν να υπονοούσε ότι ξέρεις τι, πρέπει να προκύψει κάτι για να πάρει αυτό την άδεια παραμονής και να μένουμε μαζί και όλα αυτά. Και έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι ζευγάρι. Αυτός μεταξύ βοηθάει εκεί πέρα, κάνει εργασίες, διάφορα άσχετα πράγματα. Είχανε και ζώα, θυμάσαι? Είχανε και ζώα. Δεν θυμάμαι για τα ζώα. Είχανε γυρίσει από θυμάμαι. Τα ζώα εκείνη. Αλλά τα είχε σε άλλο τέτοιο όμως. Τα είχε σε άλλο μέρος. Ναι, σε άλλη έκταση. Ναι, τώρα φλασιά ήταν αυτό, ναι. Οπότε κάποια στιγμή στο άσχετο σκάνε δύο πιπίνια. Το οποίο η μία είχε και ένα παιδάκι. Σωστά? Ναι, η μία είχε και ένα παιδί. Σκάνε δύο πιπίνια κολομβιανά, ζουμερά, κάτω των 20. Πιτσιρίκια, παιδάκια. Και κάτι είχε κοντά στο σπίτι, σαν αξιοθέατο, και λέει: πάμε να σας δείξω ένα μονοπάτι, μια διαδρομή να κάνουμε, να περπατήσουμε. Και λέμε και εμείς πάμε, μας αρέσαν οι πεζοπορίες, φύση, μες στη φύση ήτανε, μες στα δέντρα, μες στα αυτά. Και εκεί που πηγαίνουμε είναι η κοπέλα με το παιδί, περπατάνε, εμείς μόνοι μας, και κάποια στιγμή έτσι όπως ήτανε ήμασταν μπούγιο. Η κοπέλα με το παιδί φύγανε, γυρίσανε πίσω γιατί ήταν ένα σημείο δυσπρόσιτο. Φοβόταν μη χτυπήσει το παιδί και γυρίσανε πίσω. Και μένει το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής και εμείς. Ναι. Και πηγαίνουμε μπρος εμείς, πίσω αυτός, μπρος αυτός, πίσω εμείς. Το έχουμε πάει κάπως έτσι. Κάποια στιγμή τους βλέπουμε να μπαλαμουτιάζονται. Ναι. Και όταν φτάνουμε σπίτι, θυμάμαι, πιάνει μια μπόρα. Και εξαφανίστηκαν. Αυτοί εξαφανιστήκανε. Και μετά εμφανιστήκανε, αλλά αφιασμένοι. Είναι αυτό το ρε παιδί μου ότι ένα στα γρήγορα. Εμάς δηλαδή δεν τους είδαμε, δεν έχουμε χειροπιαστές αποδείξεις. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση που σου αφήνει, η ένδειξη ότι εντάξει, έπεσε ένας κρύος και κάτι έγινε. Ναι, κάτι έγινε. Αυτό. Η καλοσυνάτη κυριούλα, δεν ξέρω, έλειπε, κάπου ήταν τέλος πάντων. Και εντάξει, λίγο τώρα μας φάνηκε λίγο κάπως, δηλαδή ήταν όλη η φάση λίγο ήτανε κάπως. Ήταν και αυτός λίγο περίεργος, έτσι λίγο μαλακάκος ήταν. Λίγο μυστήριος τύπος, λίγο ένα χιούμορ περίεργο. Ένα στυλάκι και ένα αυτό έτσι. Λίγο περίεργη φάση. Πολύ περίεργη φάση. Δεν νιώσαμε κάποιο κίνδυνο, okay, εντάξει. Όχι, κίνδυνο όχι. Νιώσαμε πιο πολύ άβολα. Ναι, αυτό, αμήχανα. Αμήχανα και άβολα, σαν να είχαμε κάνει κι εμείς κάτι κακό, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε αυτός καθόλου ο τύπος. Όχι, δεν ήτανε. Δεν. Αλλά θυμάμαι ότι αυτή η καλοσυνάτη η κυριούλα της άρεσε πάρα πολύ η κούμπια και χόρευε και πολύ ωραία. Ναι. Ήτανε, ναι. Αυτά. Επίσης, μου έδωσε και ένα πολύ καλό tip. Άμα πονάει το στομάχι σου, να φας σπόρους παπάγιας. Α, έπιασε. Αν έπιασε, αν δεν βρες την παπάγια όμως. Έχουν τα Lidl. Έχουν τα Lidl. Από καιρό, καιρό φέρουν παπάγια. Έχουν τα Lidl. Ναι, αυτό θυμάμαι το tip που μου είχε δώσει η κυρία αυτή. Και θυμάμαι ότι είχε αυτό, την ευχαριστούσα πάρα πολύ μετά, ειδικά στο Περού. Ναι, η Γεωργία έχει ένα θέμα με το στομάχι, οπότε όλες οι συμβουλές είναι ευπρόσδεκτες.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε για Εκουαδόρ, θα έλεγα. Η τροφή στα αυτιά μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο. Δευτεριάτικο σήμερα. Εδώ στη συχνότητα του Σαμανό Radio. Έχετε κολλήσει το Radio Pin Project, καλά να πάθετε. Κολομβία, σιγά σιγά φεύγουμε. Δεν ξέρω, εμένα η Κολομβία μου άφησε μια αίσθηση ότι δεν την ευχαριστηθήκαμε όσο θα θέλαμε. Θέλαμε να μείνουμε παραπάνω, η Γεωργία είχε φάει τις φρίκες της, θέλει να γυρίσει Ελλάδα. Κλείσαμε εισιτήρια για Ελλάδα. Συγγνώμη, και με τη Βίζα κάτι γινότανε. Γινότανε το ότι... Δεν μπορούσαμε να κάτσουμε παραπάνω. Μπορούσες, απλά πλήρωνες. Το θυμάμαι. Ήταν μικρό το ποσό, δεν ήταν κάτι τεράστιο. Απλά δεν ταιριάζανε οι χρόνοι μετά. Δεν πλήρωσε όμως για άλλους, δεν να κάτσει άλλους τρεις μήνες. Πλήρωσε για μικρότερο χρονικό διάστημα. Εντάξει, αν θέλαμε να καθόμασταν και στη. Όχι, στη Ζιμπάμπουε. Θυμάμαι ότι προσπαθούσαμε να το κάνουμε κάπως έτσι ώστε να πάμε πίσω. Να... Γιατί άμα ήθελες να ξαναμπείς για άλλους τρεις μήνες. Ρωτάει ο Αποστόλης, η αρχική βίζα είναι τρεις μήνες. Το 2017, τότε. Έτσι,
είχε παράταση, μπορούσε να κάνει παράταση. Α, ξέρεις τι, ήταν λίγο μπερδεμένο το θέμα του αυτοκινήτου, αν θυμάμαι κάτι καλά. Κάτι και με τον μπράβο, ναι. Γιατί εμείς είχαμε σε όλες τις χώρες, πέρα από τη δική μας τη βίζα, έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι και τα χαρτιά του αυτοκινήτου είναι ok. Σε κάποιες χώρες πηγαίνανε μαζί, ήταν δεμένα τα χαρτιά, δηλαδή όσο ήταν η βίζα ήταν και τα χαρτιά του αυτοκινήτου. Σε κάποιες άλλες χώρες δεν ήταν. Σε κάποιες άλλες χώρες δεν υπήρχε, δηλαδή στο Μεξικό δεν υπήρχε περιορισμός, π.χ. για το αυτοκίνητο και ούτω καθεξή. Ή όχι, υπήρχε. Υπήρχε, δεν θυμάσαι που είχαμε πληρώσει στο Μεξικό και την εγγύηση. Υπήρχε. Α, να, ναι, την πήραμε πίσω. Ναι, ναι, στο Μεξικό. Ναι, αλλά ήταν πολλά. Στο Μεξικό. Δολάρια. Όχι, ρε. Παραπάνω ήταν. 500. Παραπάνω. Ναι, κάνα 500-600. Mm. Στο Μεξικό τι σου λέγανε. Σου λέγανε πλήρωσε εγγύηση ότι κάνει προσωρινή εισαγωγή το αυτοκίνητο. Και άμα το βγάλεις, στη δίνουμε πίσω. Εσύ μπορεί να το αφήσεις εδώ για να το πουλήσεις. Είχαν κάτι τέτοια. Anyway, ρωτάει ο Αποστόλης για τις τιμές στο hostel. Ήταν. Γενικότερα είναι πολύ budget friendly, ναι, η Κολομβία. Δεν θυμάμαι αν ήταν στα ίδια με το Μεξικό ή αν ήταν λίγο πιο τσιμπημένη από το Μεξικό. Ίσα που θυμάμαι σε εκείνο το hostel που έλεγες στο Μεντεγίν με αυτόν με το κόκαλο, με την παρέα. Μάλλον μπορεί να ήταν και άλλη παρέα, αλλά θυμάμαι που κουβεντιάζανε. Αυτοί ήταν backpackers. Και λέγανε ότι μας συμφέρει να πάρουμε αεροπλάνο από το να πάρουμε λεωφορείο. Μπράβο, γιατί και στο. Είναι τεράστιες οι αποστάσεις. Η Κολομβία μας λέγανε, κάποιοι είχαμε πετύχει. Ήταν ακριβό το λεωφορείο γενικότερα, ναι. Ήταν ακριβό το λεωφορείο. Ναι, κάποιος μας είχε πει ότι είναι τόσο μεγάλη η Κολομβία, είναι 4 φορές η Γερμανία. Και το λέω, άσερε τώρα, δεν ξέρεις καλά να διαβάσεις τους χάρτες. Παιδιά, η Κολομβία είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την Γερμανία, ισχύει. Δηλαδή, άμα βάλετε τα τετραγωνικά μέτρα, βγαίνει. Απλά μαθηματικά είναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα και εμείς τους 3 μήνες, λίγα. Πώς το λένε, σε λίγα μέρη σταματήσαμε. Γενικότερα ήταν road trip η φάση. Τρέχαμε, σαν τη Βραζιλία π.χ. Καλά, Βραζιλία ήταν ακόμα πιο. Απλά στην Κολομβία δεν πήραμε τις σκόνες μας. Δεν πήγαμε σε πάρτι. Είχε το ανεκπλήρωτο η Κολομβία. Θέλαμε να κάτσουμε παραπάνω, αλλά φύγαμε. Ναι, λέει ο Αποστόλης ότι όλη η Λατινική Αμερική είναι τεράστια. Ναι, αλλά π.χ. το Εκουαδόρ σου δίνει 3 μήνες, δεν σου ξαναδίνει άλλο. Το Εκουαδόρ είναι λίγο σφιχτό με τη βίζα. Αλλά και αυτοί οι 3 μήνες είναι αρκετοί. Αλλά είναι αρκετοί π.χ. για το Εκουαδόρ, οκ. Okay. Το Περού, πάλι, εντάξει, όχι οδικός, αλλά για να πας στα κεντρικά αξιοθέατά του. Εντάξει, ναι, μένει μόνο το Μάτσου Πίκτσου π.χ. Αλλά το Περού, σε ένα μήνα το γυρνάς. Αν πεις ότι περιστρέφεσαι μεταξύ Λίμας και Κούκο. Κούσκο. Το Κούσκο. Αλλά ναι, είναι μεγάλη η Λατινική Αμερική. Είναι μεγάλη. Η Νότια Αμερική μάλλον, έτσι. Αλλά η Κολομβία μας άφησε, εμένα μου άφησε ένα το ανεκπλήρωτο. Ναι, θα ξαναπήγαινα για να κάνω αυτά που δεν έκανα, σίγουρα. Πολύ. Για να ξανακάνω αυτά που έκανα. Τι έκανες? Να ξαναπάμε σε όλα αυτά τα χωριουδάκια. Ήπια ωραίο καφέ. Μόνο ωραίο καφέ. Μόνο ωραίο. Νομίζω από τους πιο ωραίους καφέδες που έχουμε πιει έξω. Σε χώρες που φημίζονται για τον καφέ τους. Και στην Αιθιοπία ήταν ωραίος, απλά ήταν λίγο περίεργος. Ωραίος καφέ. Στην Αιθιοπία ήταν 5 αστέρια. Εντάξει. Νομίζω δώσαμε 5 αστέρια γιατί πίναμε βλακίες όλο τον καιρό στην Αφρική. Όχι, εγώ θεωρώ και ότι πίναμε βλακίες και ότι στην Αιθιοπία ο καφές είναι πολύ top. Ωραία, αλλά θα το συγκρίνω με Βραζιλία, όπου και η Βραζιλία φημίζεται για τον καφέ της, αλλά το φτιάχνουν εντελώς διαφορετικά, γιατί πάντα για μένα πιστεύω παίζει ρόλο όχι μόνο ο καφές, αλλά και η μηχανή η οποία θα φτιάξει τον και καφέ. Και στην Κολομβία είχαν έναν ιδιαίτερο στην τρόπο. Στην Κολομβία είχαν ένα πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα, το οποίο ήταν σαν. Πιστεύω κάνει την ίδια λειτουργία με τη μηχανή που έχουν οι Ιταλοί. Τη μηχανή που έχουν όλα τα καφέ, τέλος πάντων, για να φτιάξουν το εσπρέσο. Αλλά λίγο πιο. Ρε, αυτό είχε καζάνι με νερό. Οι εσπρεσιέρες δεν έχουν καζάνι με νερό. Αυτά είναι περίεργο. Τραβάει μηχάνημα. Νερό όμως από κάπου, ρε Νικόλα, και απλά δεν το έχει σε καζάνι. Εντάξει, ναι. Είναι αυτό. Είναι η μηχανή και ο τρόπος που σου φτιάξει τον καφέ. Στέλνω μια φωτογραφία για όσους δεν έχετε εικόνα. Είναι ένα διαστημικό πράγμα. Αξίζει τον κόπο να το δείτε. Που έχουμε πιει ποτέ στη ζωή μας. Θυμάσαι που είχαν και ένα πράγμα στιγμιαίο. Που γλύκιζε λίγο, που ήταν μια ιδέα. Μόνο στην Κολομβία το είχαν αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι είχαμε πάει σε ένα καφέ και τους είχαμε ρωτήσει
σε ένα καφενείο και λέμε συγγνώμη, ναι. Τι μάρκα καφέ αγοράζετε? Και μας λέει την τάδε. Λέμε μπορούμε να τη βρούμε κάπου? Ναι, λέει την πουλάνε στο σούπερ μάρκετ. Και παιδιά ήταν το πιο φθηνό. Και ήταν τέλειος ο καφές παρόλα αυτά. Είναι σαν το κρασί στην Αργεντινή, όπου ένα μπουκάλι κρασί κάνει 3 ευρώ και είναι το τέλειο κρασί. Είναι κρασί επίπεδου 10-15 αυτό. Αυτό είναι που θα το πάρεις από εδώ 10-15 και εκεί πέρα το παίρνεις με 3 ευρώ και εντάξει. Πάντως το θυμάμαι στην Κολομβία ότι είχαν ένα είδος καφέ. Κάπως το λέγανε τώρα, δεν το θυμάμαι. Το οποίο ήταν στιγμιαίος και θυμάσαι που είχε ένα καφέ που είχε ζάχαρη, πώς θα το πω, ενσωματωμένη μέσα, ρε παιδί μου. Και γλύκιζε αυτό το πράγμα. Έβγαζε μία. Δεν το θυμάμαι. Κάτι πάω να θυμηθώ, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν στην Κολομβία. Στην Κολομβία ήταν. Δεν θυμάμαι. Στην Κολομβία. Αλλά πάντως οι ντόπιοι μας αφήσανε πάρα πολύ θετικές για Λατίνη. Πάρα πολύ θετικές. Πολύ. Και μπαίνουμε Εκουαδόρ. Και στο Εκουαδόρ πηγαίνουμε όλο το Εκουαδόρ, κάτσαμε 3 μήνες. Και για μας όλο το Εκουαδόρ είναι το οποίο το έχουμε αναφερθεί στο... Ναι, εκεί που θα έμενα. Ναι, ήταν όλο το ανταλλαγή εργασίες με διαμονή διατροφή που κάναμε. Στο Γιούγιου Γιάμα λεγόταν το όνομα του hostel. Για μας όλο το Εκουαδόρ είναι αυτό. Εκεί κάναμε ανθρωπογνωσία, εκεί κάναμε τουρισμό, εκεί κάναμε γευσηγνωσία, εκεί τα κάναμε όλα. Πήγαμε στο ταξίδι, το γυρίσαμε ας πούμε το Εκουαδόρ, πήγαμε εκεί, το Γκουαγιακίλ, Κουένκα. Ψιλογυρίσαμε το Εκουαδόρ, πήγαμε στα Ηφαίστεια, στο Τσιμποράζο, στο... πώς το λέγανε το είχε, άλλο. Είχε ωραία μέρη. Έχει πολύ ωραία μέρη το Εκουαδόρ. Ναι. Δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο, είναι πιο φτωχό. Όχι, πολύ, πολύ. Σχέση με Κολομβία, Περού, Χιλή, είναι πιο φτωχό το Εκουαδόρ. Βέβαια έχει αυτό που δεν πήγαμε, δεν καταφέραμε να πάμε, έχει και τα Γκαλάπαγκος, έτσι. Τι. Δεν μπορέσαμε να πάμε για οικονομικούς λόγους, είναι λίγο... Ήταν λίγο τσιμπημένο. Τι τσιμπημένο. Δηλαδή είναι τσιμπημένο, φανταστείτε από εδώ από Ελλάδα για να πας στα Γκαλάπαγκος. Ακόμα και στο Εκουαδόρ να βρίσκεσαι και από εκεί τσιμπημένο είναι. Τα αεροπορικά είναι διαφορετική τιμή για τους ξένους και διαφορετική για τους ντόπιους. Ένα αυτό. Βέβαια είναι πιο φθηνά από το να πας από Ελλάδα Γκαλάπαγκος ή από το να πας από το Εκουαδόρ στα Γκαλάπαγκος. Αλλά είναι πολύ ακριβή η διαμονή στα Γκαλάπαγκος. Πάρα πολύ ακριβή. Είναι όλα ακριβά. Επειδή στο όνομα της προστασίας, επειδή υποτίθεται τα προστατεύουν όλα. Και δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα, έτσι. Όλα τα μεταφέρουν επίσης. Ναι, προφανώς. Και η διαμονή και η διατροφή νομίζω είναι all inclusive. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Ναι, έχει πολύ. Καλά. Ναι. Στο όνομα της προστασίας. Το είχαμε ψιλοψάξει και ήταν τέτοια φάση. Οπότε εντάξει, λέμε άστο, δεν πειράζει. Πήγαμε στα Γκαλάπαγκος του Φτωχού. Ναι. Που ήταν ένα μικρό νησάκι. Κοντά εκεί στο Εκουαδόρ, πήγαινες με μια βαρκούλα με εκεί βαρκούλα, πέρα. Ναι. Με σκαφάκι μικρό. Με ένα σκαφάκι. Στο γυρισμό τα είδαμε όλα κολλιόμενα, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ, εσείς την παλέψατε. Καλά, εντάξει. Νομίζω επειδή εσύ δίπλα μου ξέρναγες. Χαροπάλευα. Έβγαλες και τα ντερά σου έβγαλες κανονικά. Τι να κάνω. Κάποιος έπρεπε να μείνει ψύχρεμος, γι' αυτό δεν είχα πανικοβληθεί με τα κύματα. Ναι. Γιατί εγώ έχω ένα φόβο με τη θάλασσα αυτό και ειδικά με τα κύματα. Ο καπετάνιος, γιατί να πανικοβληθεί εσύ? Δεν έχει να κάνει. Ο καπετάνιος σας είναι σίγουρος για τον εαυτό. Εγώ φοβάμαι τα κύματα όμως. Στα νησιά του φτωχού. Isla de la Plata, λέω. Isla de la Plata, ναι. Είδαμε κάποια από τα ζωάκια που είναι και στα Γκαλάπαγκος, αλλά δεν είναι αυτά τα οι μεγάλες εισαύρες, τα τέτοια. Είδαμε αυτά τα με τα μπλε τα πόδια, τα πουλάκια. Άλλα βλέπεις με 50, με 25 δολάρια, πώς είχαμε δώσει, 50. Νομίζω 50 το κεφάλι. Νομίζω 50 το κεφάλι. Anyway, άλλα βλέπεις με 50 δολάρια το κεφάλι και άλλα βλέπεις με... Με 500 δολάρια το και κεφάλι. Και 500. Η διαμονή εκεί πέρα για να μείνει. Εγώ θυμάμαι, και δεν ξέρω, αν μας έβγαινε 500 το άτομο, όλο το πακέτο. Χιλιάρικο, θα δίναμε χιλιάρικο για 2-3 μέρες. Δεν είναι, για μια εβδομάδα πήγαινες, δεν πήγαινες για 2-3 μέρες. Ωραία, έστω και για μια εβδομάδα. Ναι, εγώ θυμάμαι ότι έβγαινε 1 χιλιάρικο το άτομο περίπου. Για μια εβδομάδα,
Γιατί οτιδήποτε και να πάει να δει στο. Τώρα ξεφύγαμε λίγο βέβαια, αλλά οτιδήποτε και να πάει να δει στα νησιά Γκαλάπαγκος είναι θεωρείται activity που θέλει να βγάλει κάποιο pass, κάποιο live, πώς το λένε, άδεια τέλος πάντων. Γκρουπάκι πάντα έτσι. Και πας και λες, είναι πολλά νησάκια τα Γκαλάπαγκος. Και πας από νησί σε νησί και βλέπεις τις χελώνες, τις άβρες, το ένα, το άλλο, τις θαλάσσιες χελώνες, τις άλλες, τις μεγάλες του. Κάπως τις λένε αυτές. Λοιπόν, μαζί με τις άδειες, με τη διαμονή, με τη διατροφή, με το να πετάξεις, έτσι, έβγαινε πάνω από 1000 το άτομο. Εντάξει, ναι, μπορεί να ήταν και πάνω από 1000. Αν ήταν ένα χιλιάρικο και οι δύο μια εβδομάδα, δηλαδή, το παλεύαμε. Το σκεφτόμασταν. Ήταν πολύ, πολύ εκτός budget. Πολύ. Γι' αυτό, άλλα βλέπεις με 2 χιλιάρικα για μια εβδομάδα και άλλα με 50 δολάρια, 100. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things. Anyway, έχουμε αναφερθεί στο πώς θα περάσαμε στο Γιουγιάμα, αλλά να ξανααναφερθούμε. Ναι, γιατί η μόνη ανθρωπογνωσία που έχουμε από το Εκουαδόρ είναι μόνο από εκεί η μόνη μας εμπειρία. Από το Γιουγιάμα. Το οποίο είναι ένα χωριό στα 3.000 μέτρα στη μέση του πουθενά. Στη μέση ενός μονοπατιού τριήμερου. Όπου σε κάθε στάση έχεις τρεις στάσεις. Υπάρχουν κάποια hostels τα οποία μπορείς να μείνεις και στο 20 ευρώ συνήθως που ήταν, 15 με 20 ευρώ που ήταν το κεφάλι, ήταν διαμονή και διατροφή σου δίνανε, ώστε να μην έχεις να κουβαλήσεις και πολλά. Πολύ όμορφα τοπία, πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω βέβαια εκεί που μέναμε εμείς στο Ισινλίβι ήταν το πιο όμορφο από τα άλλα. Είμαστε τυχεροί, μόρτα. Πραγματικά. Τυχεροί, γιατί είχαν ολοκληρώσει την ανακαίνιση. Όχι και σαν τοπίο, λέω, όχι μόνο σαν hostel. Δεν μείναμε τα άλλα, ρε, ήταν πιο. Το Ισινλίβι το είδες με ηλιοβασίλεμα, το είδες με χάραμα, το είδες με όλες τις αυτές. Ναι, αλλά η τοποθεσία του, τα βουνά γύρω-γύρω ήταν πιο ψηλά. Θυμάσαι, περίμενε. Το Ισινλίβι, εκεί που μείναμε στο Γιουγιάμα, ήταν στο 20 δόλαρο. Με 20 δολάρια, διαμονή μια βραδιά και είχε βραδινό και πρωινό, σωστά. Θυμάσαι ένα hostel που ήταν σούπερ ακριβό. Black Sheep. Αυτό. Ναι. Αυτό είχε θέα. Δεν ήταν το 20 δολάρου. Αλλά... Ήταν πιο ακριβό αυτό. Ναι, αυτό λέω ότι εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί ήταν φτηνό το hostel και είχε γαμό τις θέες, όλα ωραία. Αλλά το Black Sheep που πήγαινε ένα στους 10. Δεν ήταν ούτε ή άλλω εμείς το ίδιο. Όχι εμείς, το λέω γενικότερα, ρε παιδί μου. Ότι στο Black Sheep που πήγαινε ένα στους 10, οι περισσότεροι πήγαιναν στο επόμενο, στο Χωσέ, δεν ξέρω πώς λεγόταν. Ναι. Που ήταν ένα πανδοχείο, αλλά το Black Sheep ήταν πιο ντεντεντε. Ήταν πιο αυτό. Ντεντεντε, ναι. Και επίσης αυτά τα hostel που ήταν στο κιλωτό Αλούπ, στον κρατήρα, στη λίμνη με τον κρατήρα, ναι. Αυτά ήταν εντάξει, η Ελβετία. Για θέα, όχι για. Για θέα, ναι. Για τη θέα. Ήταν δηλαδή. Πώς είναι η Ελβετία που έχει κάτι κοιλάδες αυτά εντυπωσιακά. Και στην Ελβετία και στην Ελλάδα. Κάποια μέρη τα οποία είναι εντυπωσιακή θέα. Απλά δεν πάει το μυαλό μου, πάει το μυαλό μου σε βουνά. Εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ εντυπωσιακά βουνά όσο έχουμε παραλίες και από αυτήν την άποψη. Ναι, από βουνά, έχουμε τα μετέωρα. Τα μετέωρα θα μπορούσες να πεις. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Ναι, νομίζω οι άνοιξες είναι λίγο πιο εντυπωσιακές. Πολύ πιο εντυπωσιακές. Όχι πιο ωραίες, πιο εντυπωσιακές. Δηλαδή το βλέπεις και λες, wow. Όχι ότι είναι πιο ωραίες. Σε ομορφιά έχουμε κι εμείς πολύ όμορφα τοπία. Αλλά άλλο όμορφα, άλλο εντυπωσιακό που το βλέπεις και κοκαλώνεις λίγο. Αλλά τα hostel που ήταν στο τέλος του μονοπατιού, την τελευταία ημέρα. Εντάξει, εκεί ήταν. Είναι πιο ακριβά, έτσι. Ναι, εκεί όμως ήταν και το. Το αξιοθέατο, ας το πούμε, που πήγαινες να δεις, έτσι. Ποιο είναι το αξιοθέατο? Τον κρατήρα, η λίμνη. Α! Ναι, οκ. Okay. Ναι. Αυτό, ναι, okay. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, εννοείται. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ψάχνω τώρα, μου ζήτησε εδώ πέρα ο Αποστόλης και δεν μπορώ να στεναχωρήσω τον Αποστόλη. Ψάχνω να του στείλω φωτογραφία
από το. Άσχετα με αποστόλη με στεναχωρεί, να το λέμε και αυτό, να κάνουμε τα παραπονά μας. Έλα μου, ρε, πάντα πειράζει. Λοιπόν, είμαι στο φάκελο του Εκουαδόρ. Να στείλω φώτα από πού, να στείλω από τον κρατήρα. Στείλω από το Γιουγιάμα. Στείλω από το Γιουγιάμα εκεί που. Νομίζω έχουμε στείλει. Η κλασική φωτογραφία με τον Γιατί Μπαλού. Με ρώταγε εσύ, αν θα έμενα, κάπως ήταν αυτή η κουβέντα. Όχι, λοιπόν, αυτό, μη στείλεις αυτό. Αυτό θα στείλεις. Να του δείξουμε τι είναι το Ισυνλιβύ. Αυτό είναι το Ισυνλιβύ. Αυτό είναι το Ισυνλιβύ. Λοιπόν, αυτό είναι το χωριό. Στέλνω μια φωτογραφία στο chat, λοιπόν, για όσους έχουν πρόσβαση στο chat. Στέλνω ένα link με το Ισυνλιβύ από τη μία πλευρά. Ωραία. Ναι, στείλε και μια θέα από το host. Λοιπόν, θα στείλω και μια θέα. Λοιπόν, που καθόμασταν. Α, τώρα βάλε κιλωτόα. Βάλε τη που κρατήρα μια σχέση. Βρε, εδώ. Θα τα βάλει. Μόρα. Λοιπόν, στέλνω μια φωτογραφία από την λίμνη που είναι σε έναν κρατήρα τεράστιο, που είναι το τέλος του μονοπατιού. Μόνο για ανθρωπογνωσία δεν μιλάμε. Να πούμε όμως ότι αυτό το μονοπάτι, άμα δεν σπάσει και ο δικός, έτσι. Από την άλλη ναι, προφανώς. Όχι, ενώ δεν είναι κάτι που. Σε αυτόν τον κρατήρα δεν πας μόνο μέσω του μονοπατιού. Πας και από το. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, θα στείλω μια φωτογραφία με τη θέα που είχαμε από το μπαλκονάκι μας. Λοιπόν, αυτό είναι. Εγώ γι' αυτό θα έμενα. Αυτή τη θέα που θα στείλω τώρα τη φωτογραφία. Θα έμενα που. Πόσο είπα, 5 χρόνια. Ναι. 5. Λοιπόν. Διάβαλε, όχι, έχει και άλλες πιο ωραίες. Αυτή τώρα έχω έτσι ωραία με λίγο βασίλεμα. Περίμενε. Λοιπόν, για να στείλουμε και το hostel που ζήτησε ο Αποστόλης. Λοιπόν, θα σου στείλω Αποστόλη μία και μετά πάρε με το βελάκι μία-μία τις φωτογραφίες να δεις το hostel. Το οποίο ήταν φρεσκοανακαινισμένο. Φρέσκο. Λουστραρισμένο. Ναι, και φρεσκο μεγαλωμένο. Είχαν κάνει επέκταση. Και δεν ήταν μόνο το hostel, δηλαδή εκεί είναι η ωραία ιδέα. Είχανε σπα, είχανε χαμάμ και σάουνα, εντάξει. Την οποία επειδή ήταν και στην αρχή τώρα έτσι το όλο, το προσφέρανε και δωρεάν. Mm-hmm. Και όταν ερχόντουσαν τώρα οι καημένοι που είχαν περπατήσει. Δωρεάν με 20 δολάρια, έτσι. Ναι, που είχαν περπατήσει πόσες ώρες για να έρθουν μέχρι εκεί, τους λες... το δωμάτιό σας είναι αυτό, το βραδινό σερβίρετε τέτοια ώρα, το πρωινό το σερβίνουμε την τάδε ώρα. Αυτά είναι η δουλειά της Γεωργίας. Ναι, και κάποιοι ρωτούσαν τι περιλαμβάνει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Από εδώ είναι το σαλ, εδώ θα φάτε είναι η τραπεζαρία, εδώ είναι τα μπάνια, εδώ είναι αυτό. Τα κοκτέιλ ξεκινάνε από την τάδε ώρα, έχουμε προσφορά το τάδε για απόψε και επίσης μπορείτε να το απολαύσετε το κοκτέιλ σας στο σπα που έχουμε, το οποίο το προσφέρουμε δωρεάν. Είχε σάουνα και χαμάμ. Mm. Εκεί τους έπεφτε το σαγόνι και όλοι μα όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για το μέρος. Ήτανε φοβερό. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μας έκατσε και μας πήρανε. Δηλαδή δεχτήκανε και λένε ναι, ελάτε, ξέρω εγώ, θέλουμε την τάδε περίοδο. Και όχι μόνο αυτό, εμείς είχαμε πάει για ένα μήνα και τελικά καθίσαμε δύο μήνες. Ναι. Ο Κρίστιαν, ο ιδιοκτήτης, να μιλήσουμε και λέω για ντόπιους. Για ανθρωπογνωσία, ήτανε, ναι. Ήτανε δύο φίλοι Εκουαδοριανοί, ο ένας είχε παντρευτεί μια Ολλανδέζα. Αυτοί μένανε στο Κίτο, επειδή είχαν και άλλες έτσι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και ο Κρίστιαν, ο Εκουαδοριανός, ο άλλος, ήτανε επόμου. Ήτανε ο υπεύθυνος του χότελ και έμενε. Ήταν εκεί, έμενε εκεί. Ζούσε ναι. Εκεί. Δεν ήταν από αυτούς που κάνανε υψηλή εποπτεία και μένανε. Όχι, δίλα, και μάλιστα ζούσε και μέσα στο hostel. Είχε και αυτό ένα δωματιάκι εκεί πέρα, όπως είχαμε και εμείς. Δεν... Του καημένο ρε εσύ όμως απ' την άλλη. Γιατί ρε εσύ, ήταν πάρα πολύ απλός άνθρωπος ο Κρίστιαν. Αυτό, ναι. Πολύ ταξιδεμένος. Ναι. Είχε ταξιδέψει πολύ στην Ευρώπη. Και όλη την ώρα μας έλεγε τη Βαρκελόνη. Πόσο του άρεσε. Ναι, του άρεσε πάρα πολύ η Βαρκελόνη. Δεν μιλούσε γρήγορα αγγλικά, από όσο θυμάμαι. Ή μιλούσε πάρα πολύ λίγο. Συνεννοούμασταν κυρίως τα ισπανικά. Μόνο ισπανικά. Και μας έκανε καλό. Το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Απίστευτο χιούμορ. Απίστευτο. Ήτανε... Και πάρα πολύ καλό, επειδή μου σαν αφεντικό επίσης. Ναι, ήταν λάτρης του τένις για κάποιο ανεξήγητο λόγο. Ναι. Εγώ γενικότερα οι άνθρωποι που τους αρέσει. Πολύ περίεργο. Γενικότερα οι άνθρωποι που τους αρέσει το τένις το βρίσκω λίγο ανεξήγητο. Αλλά όταν λέμε τους αρέσει, να κάτσουν να δουν 5 ώρες τον μπαλάκι να πηγαίνει πέρα δόθε. Από αυτή την άποψη. Και μάλιστα ένας
αδερφικός μου φίλος από τη Χαλκίδα, με τον οποίο μιλάμε μόνο για μπάλα, παίζουμε στοίχημα όσο ήμασταν πιο νέοι, μιλάμε μόνο για μπάλα και μπάσκετ, μόνο για ΑΕΚ και Ολυμπιακό ας πούμε, γυρνάει κάποια στιγμή και μου λέει, ξέρεις τι, λατρεύω το τένις. Και του λέω, τώρα λέω γιατί μου το κάνεις αυτό. Και μου λέει, όχι, μου λέει, το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν στο έχω πει μου όλα τα χρόνια. Λες και με εξομολογεί όταν έκανε κανένα τέτοιο, δεν ξέρω, κανένα βαρεσίμαντο ρε παιδί μου μυστικό. Και μου λέει, μου αρέσει πάρα πολύ το τένις, μου λέει, μη γελάσεις. Του λέω, δεν θα γελάσω, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Σε όποιον αρέσει το τένις, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Και ο Κρίσταν για κάποιο λόγο μπορούσε να κάθεται 3 ώρες και να βλέπει τον μπαλάκι πέρα, δόθε, πέρα, δόθε. Ξέρω, μου φαίνεται πολύ. Δεν ξέρω. Συγχαρητήρια, σου αρέσει, πραγματικά δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν θα μπορούσα και να με πλήρωνε, δεν θα μπορούσα να κάτσω, πραγματικά. Τώρα για τους ντόπιους του η συνλήβη. Βασικά για το προσωπικό που δούλευε, ναι, στο hostel. Είναι καρακατακτόπιοι. Και ήταν λιγάκι... Λίγο ακατέργαστα διαμάντια. Ναι. Λίγο δεν έχουν ξαναβγεί από το χωριό. Μιλάμε για ένα χωριό, τώρα ζήτημα να έχει 100 άνθρωπους, έτσι. Ναι, εντάξει. Μιλάμε για χωριό, 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 πάνω στα βουνά, στα Κατσάβραχα. Σε 3.000 μέτρα. Όπου... οι συγκεκριμένοι εκεί πέρα στο hostel βγάζαν και πολύ καλά λεφτά σε σχέση με το υπόλοιπο χωριό, έτσι, όσοι δουλεύαν εκεί. Γιατί ήταν και, να πούμε ότι ήταν και λίγο οικογενειακό το τέτοιο. Η αρχισεφ, τέλος πάντων. Η αρχιμαγείρισα. Η αρχιμαγείρισα. Θα τρίζουν τα τέτοια του Σαμάνο. Ναι, εντάξει, δεν ήταν μόνο μαγείρισα η Γκλάντις. Καθάρισε και δωμάτια, ρε παιδί μου. Τα κάνανε όλα, τα κορίτσια, δηλαδή τα κάνανε όλα. Από καθαριότητα δωματίων και το τα πρωί λοιπά. Δωμάτια βασικά και μεσημέρι βράδυ μαγείρεμα. Το πρωί φτιάχναν το πρωινό, μετά καθαρίζανε και μετά το μεσημέρι ξεκινούσαν το μαγείρεμα για το βραδινό. Και ήταν όλα έτσι η οικογένεια. Ήταν η Γκλάντις με τον άντρα της, η αδερφή της, μια κόρη της, μια άλλη αδερφή της, μια εξαδέρφη, μια. Τώρα που πες για τον άντρα της. Κουνιάδα, ο άντρας της εντωμεταξύ. Άντε να πούμε και τα γκόση. Αυτά, για αυτά ζούμε. Γενικότερα είχαμε λίγο μια. Έτσι λιγάκι δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά με την Γκλάντις. Είχαμε μια μικρή εντασούλα. Είχαμε, γιατί δεν της πολύ άρεσε που μπαίναμε στην κουζίνα της. Και μαγειρεύαμε, γιατί εμείς μπαίναμε και μαγειρεύαμε συνέχεια. Ναι, αυτοί σου προσφέρανε φαγητό, αλλά σου προσφέρανε το φαγητό αυτό, ναι. Το οποίο τρώγανε και. Αυτοί είχαν 3 πιάτα, 3 συνταγές. Και κάθε μέρα διαμαγειρεύανε διαφορετικό. Και επειδή όλοι οι επισκέπτες. Αυτά τα 3 απλά τα κάνανε rotation, ρε παιδί μου, τα πιάτα. Γιατί ποτέ δεν έμενε κανένας δεύτερη βράδυ. Τρίτη, μάλλον μετά από 3 βραδιές. Το maximum ήταν 2 καταρχήν. Εγώ θυμάμαι ότι 98% φεύγανε μία βραδιά. Μένανε, ναι. Θυμάμαι 2 περιπτώσεις που μείνανε και δεύτερη βραδιά, αλλά πάλι δεν φάγανε κάτι επαναλαμβανόμενο. Φάγανε αυτό. Το δεύτερο γεύμα. Εμείς όμως. Πόσο πια να φας τα ίδια και τα ίδια 2 μήνες συνεχόμενα. Εκεί λέμε σε κάποια φάση, ρε εσύ Χριστάκη, πρέπει να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε κάτι δικό μας. Από ό,τι έχει εδώ πέρα. Να πάρουν τα υλικά. Ή μπορούμε να σου πούμε να παραγγέλνεις παραπάνω προμήθειες για μας, κάποια υλικά παραπάνω. Ναι, ο Χρήστος δεν είχε καμία, ο Κρίστιαν δεν είχε καμία πρόβλημα. Η κουζίνα όμως είχε... Να υπενθυμίσω ότι μας έχουν μείνει 7 λεπτά. Αλήθεια. Ναι, πέρασε η ώρα. Να πούμε τότε για τον gossip. Με την Gladys τα πηγαίναμε και πολύ καλά. Και είχα πιάσει εγώ τώρα επ' αυτοφόρο τον άντρα της Gladys με μία που δούλευε εκεί μέσα. Με μία άλλη κοπέλα που δούλευε. Η οποία δεν ήταν του σογιού αυτή, ήταν ξέμπαρκη. Να την έχει στριμώξει. Την είχε στριμώξει και τσουρουτσούρου, τσουρουτσούρου, φυλάκι από εδώ από εκεί. Παλαμούτι. Εντάξει. Σοκ. Σοκ. Το επιβεβαιώσαμε και στον Κρίστιαν, γιατί και αυτός είχε κάποιες υποψίες, όπου σε αυτήν την ψιλοπέφτανε όλα τα αρσενικά. Ήτανε εκεί λίγο... πέρα. Ήταν λίγο πεταχτούλα. Ήταν γλυκούλα πολύ. Για να μην λέτε ότι είμαι σεξιστής. Η Γεωργία είπε ότι ήταν πεταχτούλα. Δεν είναι. Γιατί άμα το έλεγε άντρας αυτό, θα τον λέγατε μισογύνη, σεξιστή. Εντάξει, ήταν. Υποψήφιο βιαστή. Κοίταξε να δεις, δεν είναι όλες έτσι. Δεν προκαλούν όλες. Η συγκεκριμένη ψιλοπροκαλούσε. Εγώ δεν θυμάμαι να προκαλεί. Εγώ θυμάμαι απλά να είναι η πιο όμορφη εκεί μέσα. Ήταν αυτό. Η πιο όμορφη. Ναι, αυτό. Οι άλλες ήταν η πιο εμφανίσιμη και η πιο όμορφη. Και μοιραία τραβούσε τα βλέμματα πάνω της. Εγώ δεν θυμάμαι η κοπέλα να έχει προκαλέσει.
Τέλος πάντων. Να δείτε πώς περιγράφει ένας άντρας και μια γυναίκα το ίδιο πράγμα. Για να μην λέτε. Τέλος πάντων. Και είχε πέσει, ήταν λιγάκι, είχε γίνει ψιλοσούσουρο. Είχαμε να ασχολούμαστε, παιδί μου, και με αυτό. Τώρα δεν ξέρω η Gladys μετά πώς το έμαθε, είχε και αυτή κάποιες υποψίες, αλλά μετά την είχαν πολύ στην μπούκα αυτή είναι, την κοπέλα. Μετά την πηγαίναν τρένο αυτή. Την πηγαίνανε τρένο, την πήγαινε η Gladys μετά. Αχ, αυτό... θυμάσαι που την είχαν αφήσει μόνη της να στρώνει τραπέζια και τέτοια. Πολλές φορές τις το κάνανε έτσι. Ναι. Τις στριμώχνανε πολύ άσχημα, τις κάνανε διάφορα, τις κάνανε πολύ bullying. Εντάξει, και ο άντρας της ήταν πολύ πέφτουλας, μάρα, εντάξει. Δεν κρατιόταν και αυτός. Και στη θηλυκή αγάπη την έπεφτε. Ήταν λίγο βλακόμουτρο, δεν είχε ωραίο στυλάκι. Ήταν λίγο βλακόμουτρο. Δεν είχε λίγο τέτοιο. Αλλά επειδή ξεκίνησαμε να λέμε ότι ήταν ακατέργαστοι, ήταν χωριάτες, που απλά είχαν δει την ευκαιρία, είχαν βγάλει παραπάνω χρήμα από το μέσο όρο και μοιραία είχε υπάρξει μία... Όχι αλλίωση, δεν παρτοκρίνουμε, δεν τους ξέραμε και από πριν. Ναι, δεν τους ξέραμε και από πριν. Απλά λίγο είχαμε μια μικρή κοντρίτσα γιατί εμείς δεν θέλαμε να μαγειρέψουμε. Αυτή ήταν τα αφεντικά του χωριού, τα αφεντικά του μαγαζιού, ήταν τα αφεντικά όλα. Ναι, τους είχαν δώσει λίγη εξουσία. Λογικό, ρε, παραπάνω. Λογικό δεν είναι. Εντάξει, ναι, λογικό. Είναι. Γιατί και ο Κρίστιαν από αυτούς εξαρτιόταν, έτσι. Ακριβώς, από το χωριό. Και άμα δεν το πενέψει, ακριβώς, θα πες και θα τον πλακώσει. Ήταν θεμητά όλα. Ναι. Και ευνόητα. Και εμείς μετανιώσαμε ότι ξέρεις τι, εμείς είμαστε παράτεροι και εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Στην τελική, εμείς θα πρέπει να είχαμε φανεί πολύ πιο ανώτεροι. Όχι πολύ πιο ανώτεροι, σε φάση ότι να πούμε ότι εσύ είσαι εδώ πέρα στον τόπο τους. Οπότε εντάξει. Κάνε και λίγο μόνο. Γράφει και η Έρση την κλασική ατάκα. Τι έγινε, Κωστάκη, γουστάρει στη χωριά της. Απλά ήταν όλοι οι χωριάτες. Δηλαδή και ο Κωστάκης μέρος του χωριού ήταν. Μπορεί να ήταν πρωτεμπουσιάνος, δεν ξέρω, και να είχε έρθει στο χωριό. Αλλά. Ήτανε, δεν ξέρω, είχε βάλει και χέρι ο Κωστάκης, τα είχε αυτόσει. Λοιπόν, αυτά νομίζω, πάμε σιγά σιγά για αποφώνηση. Το Εκουαδόρ, μπορούμε να το ψιλοσυνεχίσουμε και στην επόμενη κομπή, αλλά κυρίως ήταν η Γιουγιάμα, αυτά. Γιουγιάμα ήταν και να συνεχίσουμε, ναι. Τι θα πούμε. Ηφαίστεια, γαριδομακαρονάδες, καραβίδες, αυτά. Φεύγεις από την ανθρωπογνωσία μας. Ναι, όχι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για τη γαρίδα του Ειρηνικού, τι να πω, αλίμονη. Ήταν πολύ γνώστη. Λοιπόν. Και πολύ φθηνή. Κάπου εδώ κλείνουμε άλλη μια δευτεριάτικη εκπομπή. Σας υπέρ ευχαριστούμε που μας ανεχθήκατε, γιατί σήμερα δεν ήμασταν σε mood. Ναι, δεν είναι. Εγώ από την Παρασκευή δεν είναι. Όχι από κάτι το Σάββατο. Κάτι γίνεται με τον Κρόνο. Έχω ρωτήσει έμπιστο άνθρωπο. Κάτι γίνεται με τον Κρόνο και με αυτά τα αστροφυσικά, αστρονομικά πράγματα, αστρολογικά. Δεν θυμάμαι αν σου είπε για τον Κρόνο, αλλά σου είπε για κάτι με ναι, τα εγώ λίγο τα κοροϊδεύω με την καλή έννοια και τα σέβομαι όλα αυτά. Λοιπόν, κάτι γίνεται με τους εγώκερους και με τους Κρόνους και με τους ανάδρομους Ερμής. Λοιπόν, έχω ασφαλείς πληροφορίες ότι μετά τις 13, δηλαδή από αύριο, ψιλοαλλάζει λίγο. Λοιπόν, αυτό μου έχουν μεταφέρει. Εγώ ως επιστήμον γενικής επιπαντός επιστητού, έχω τους ακατάλληλους ανθρώπους. Λοιπόν, γυρίζει αυτό από 13. Λοιπόν, υγιένεται. Κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε το καλοκαίρι, γιατί θα περάσει και θα λέμε και εσείς και εμείς, μωρέ, πότε πέρασε. Και θα έρθει και η καραντίνα πάλι. Λοιπόν, όποιοι θέλουν να έρθουν ενότια έβια για παραλίες, να σας πούμε εμείς. Να έρθετε. Να κάνετε και μια στάση για ένα καφεδάκι. Και για καφεδάκι στο εξωτικό Χάλι Βέρι. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστόλη, Έρση, Τίμαρε, Φρίντα. Αυτή ήταν για σήμερα. Οι υπόλοιποι δικαιολογημένοι. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να έχετε υγεία. Μπράβο. Πηγαίνετε στο Σαμάνο, το ρημάδο Σαμάνο, το εστιατόριο στην Πλάκα. Να δείτε πώς είναι. Γιατί θα το κλείσουν και αυτό. Οι γνωστοί άγνωστοι. Λοιπόν, σας φιλούμε, σας υπεραγαπάμε. Φιλάκια πολλά πολλά. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Και επόμενο ραντεβού το Σάββατο 6 με 8. Καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους. Τσάω. La musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo, sì. Sì.
samanoradio.gr. Η τροφή στα αυτιά μας.